Ποσπάσματα από, από το βιβλίο του Φίλιππα Γελαδόπουλου «Μακρονήσι». Το βιογραφικό σημείο τα κανόλα, Έπρεπε σώνει και καλά να συμπληρώσω 18 ερωτήματα. Τα 16 από αυτά ήταν αστεία και μονάχα τα δύο είχαν ζουμί. Αν πήρα λίγο στην εθνική αντίσταση και ποια η γνώμη μου για τα τσολιάδικα τάγματα. Εμά την αλήθεια δεν βάσταξα και του τα είπα χήμα. Αυτό ήταν. Απ' τη μέρα εκείνη φρένιασαν οι καλαμαράδε του λόγου ω που στο τέλο μου το μυστικό. Μετατίθεσε ω ανεπιθύμητο. Μαζί με άλλου 8 μα στείλανε στο Λαύριο και από εκεί με ένα καήκι μα πέρασαν αντίκρι. Όταν φτάσαμε, ξαφνιαστήκαμε που δεν βρήκαμε κόσμο, μήτε και φαντάρου. Για να προχωρήσουμε μέσα στη νύχτα δεν ήτανε. Μείναμε επιτόπου και κατασκηνώσαμε. Πού όμω να κλείσουμε μάτι. Η περιέργεια σαν αγκάθι μα κέντριζε. Με το χάραμα πεταχτήκαμε πάνω. Μα τι ήταν εκείνο που αντικρίσαμε. Ολούθε βράχια γυμνά, σταχτιά, φαγωμένα από τη θα είμαστε στην ακατοίκητη μεριά του νησιού, έβαλα με το νου μου. Αποφασίσαμε να εξερευνήσουμε τον τόπο. Τα παιδιά σκόρπισαν. Έμεινα μόνο. Μπροστά μου το κανάλι ακύμαντο. Το κύμα έφτανε απαλό, ολογάλαζο και στραφτάλιζε στον πρωινό κατά κάθαρο ήλιο. Θα λέγεις πω είναι η πιο όμορφη μέρα του Απρίλη, 1947. Τα παιδιά γύρισαν λουσμένα στον υδρότα. Μήτε χωριό βρήκαν, μήτε ανθρώπου. Μονάχα βράχια. Από νερό, ξεραίλα. έχει πάνω στο βράχο. Να η ζωή μα, ψιθύρισε ένα. Θα μα δέρνει το κύμα και βορειάδε, πρόσθεσε άλλο. Έγινε ησυχία. Δεν μιλούσαμε. Ο καθένα κλείστηκε στον εαυτό του. Κοιτάγαμε τη θάλασσα, τα βράχια, τον ουρανό. Έτσι πέρασε κάμποση ώρα. Ύστερα φορτωθήκαμε του γυλιού και τραβήξαμε για ψηλότερα. Ανάμεσα σε κάτι βράχια που σχημάτισαν μια γουρνίτσα, σταματήσαμε. Εδώ θα φτιάξουμε τη ζωή μα, ακούστηκε να λέει ο Παλαμίδη. Δεν μα έκανε καρδιά για τίποτα. Ήμασταν μουδιασμένοι. Είχε πια μεσημεριάσει, κάτσαμε και πιάσαμε να τρώμε κουραμάνα και τυρί, εκείνο το κόκκινο, το αμερικάνικο. Κατά το απόγευμα φάνηκε ένα καίκι. Με πόση λαχτάρα τρέξαμε στου σκάβου. Ήταν ένα δεκανέα με τρει φαντάρου. Μα φέραν τρόφιμα, νερό και μαγειρικά σκεύη. Ο δεκανέα μα είπε, παίρνοντα ύφο επίσημο: Αποτελείται ένα φυλάκιον επί τη νήσου. Θα έχετε την επίσκεψή μα, δι τη εβδομάδο. Ή στρατοκαίκι σαλπάρισε. Μείναμε πάλι μόνοι. Την άλλη μέρα από πολύ πρωί ριχτηκαμε στη δουλειά. Ήσαμε το μεσημέρι, φτιάσαμε το μαγειριό και κουβαλήσαμε από το βουνό σκίνα. Σκαρώσαμε μια αποθηκούλα και σιγουρέψαμε το βαρέλι με το νερό. Το απόγευμα ξεριζώσαμε σκίνα και στήσαμε τι σκηνέ. Μα όλα είναι πέτρε και κατηφοριαστά. Την τρίτη μέρα βαρθήκαμε να γυρίσουμε όλο το νησί. Έτσι με το πρώτο δεν είδα και άσχημα τη μεταφορά μα στο νησί. Αποκομμένη από τη ζωή. Μα άμπω φάμε εδώ τα νιάτα μα. Δέκα, είκοσι μέρε, σα είναι μήνα. ύστερα θα μα αντικαταστήσουν. Ξεφύγαμε από εκείνη τη αγκαρία του λόχου, την κρίνια του επιλοχεία, τι θεωρίε και τα καψόνια που τελειωμό δεν είχαν. Α είναι απόμερα, έτσι θα γαλινέψουμε, σκεφτόμασταν. Στο ψήλωμα, κατά την πίσω πλαγιά, συναντήσαμε έναν τζοπάνο. Τον μπαρμπακότσο από την τζιά. Σταυροκοπήθηκε ο γύρο που μα είδε. Μα δέχτηκε στο μαντρί του και μα φίλεψε γάλα και τυρί. Μάθαμε ένα σωρό πράγματα. Στο σουβλερό του το νησί, μα είπε ο Γεροτζοπάνη, δεν μένανε ποτέ άνθρωποι. Μονάχα στα 912 στο Βαλκανικό πόλεμο κουβάλισαν εδώ 9.000 Τούρκου αγμαλώτου. Όλοι του πέθαναν από τη δίψα και τη χολέρα. Στον Αιγιώργη είναι λέει τα μνήματα. Τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι. Οι Τούρκοι, η δίψα, η χολέρα, όλα τούτα κλωθογύριζαν στο μυαλό μου. Πρωί-πρωί τράβηξα για τον Αιγιώργη, για τα τουρκικά μνήματα. Περπάτησα κοντά μισή ώρα όλο βορεινά πάνω σε γλυστερά βράχια και ξερέ αγκάθε. Σαν να αντίκρισα κάτι μεγάλε πλάκε, μπιγμένε όρθιε, σταμάτησα ήταν εκδαρμένε από του Αγίριδε και την Αρμύρα, ωστόσο ξεχώριζαν για καλά κάτι ακαταλαβίστικα σκαλίσματα. Ήταν παλιά τουρκικά γράμματα, λίγο πιο πέρα ο Αγιώργη, σε ένα πεζούλι του Έγκυρα. Βράχια κοφτερά, σπηλιέ πρασινισμένε και μουχλιασμένε. Μια φούχτα άμμο, μια φούχτα χώμα δεν βρίσκει. Πουθενά ένα ολόασπροβο τσαλάκι. Μήτε δέντρο, μήτε κλαρί. Ένα όριο από αγκαθερέ αφάνε. Φλέβα νερού δεν αναβρίζει, ούτε πουλιών και λαϊδίσματα ακού. Γλάρι δεν ζυγώνουν. Γουστέρε δεν σαλεύουν. Τίποτα. Τίποτα. Μονάχα φίδια, οχέ και ταφόπετρε. 9.000 Τούρκοι. 9.000 ανθρώπινα κουφάρια και εμεί τα 9 φανταράκια πάνω στη βρικολακιασμένη ξέρα που ο χάρτη τη σημάδευε με το όνομα Μακρόνισο. Κάτι άλλαξε μέσα μου. Νιώθω διστακτικό. Το καρμό μου να βαραίνει. Μια αναστάτωση. Σιγά σιγά συνηθίζουμε. Το απόγευμα ήρθε πάλι το καίκι. Δώσαμε του 19 λεφτά να μα φέρει χαρτοφάκελα για τσιγάρα. Ο Λαμπίκη του δώσε ένα σημείωμα για είδη ψαρική. Έχει λέει μπόλικο ψάρι. Την νύχτα μες στη σκηνή τα λέμε ώρε, έτσι στα τυφλά, ήσαμε να μα πάρει ο ύπνο. Κάθε φορά που έρχεται το καίκι φέρνει καινούριου. Τώρα είμαστε 28 φαντάρι και δύο λοχίε. Ο δεκανέα μα έφερε ό,τι είχαμε ζητήσει. Ακόμα και τι πετονιέ και τα αγκίστρια του λαμπίκη. Η αλληλογραφία τακτοποιήθηκε. Η διεύθυνσή μα είναι δεύτερο τάγμα σκαπανέων σίγμα τάφ γάμα 902 β. Κλείσαμε ένα μήνα. Έχουμε και μισθό, 53 δεχμέ. Καλέ είναι. Το καΐκι σήμερα έκανε τρία δρομολόγια. Έφερε 40 φαντάρου και τρει ανθιπολοχαγού. Εμεί ψαρεύουμε, παίζουμε σκάκι και μερικοί σκαρώνουν όμορφα μικροσκοπικά καραβάκια, ταμπακέρε και κασετίνε και εντυμέρε με χρωματιστό ψαθί. Ακούστηκε πω θα μα δίνουν άδεια κάθε Σαββατοκύριακο. Οι μέρε περνάνε. Ο καιρό ζεσταίνει για καλά. Αρχίζουμε τα μπάνια. Τα νερά είναι βαθιά. Τα καίκια δεν σταματάνε. Φέρνουν φαντάρου, κουραμάνα, νερό και γράμματα. Ξεριζώνουμε σκίνα και στείλουμε σκηνέ. Κάθε μέρα έρχονται καινούργοι. Έχουμε ξεπεράσει του 150. Μα είπαν, άδειε δεν έχει, όμω θα έρχονται δική σα στο Νέο Βέβαια από το καθόλου καλό είναι και αυτό. Ωστόσο η δήλωση αυτή μα έβαλε σε χίλιε δύο σκέψει. Τα βράδια κατεβαίνουμε στη θάλασσα. Κουβεντιάζουμε για όλα και τα νοστολογικά τραγούδια δεν λείπουν. Ύστερα μετράμε τα στέρια και σκαλίζουμε όλε τι παλιέ, τι ωραίε θύμησε. Η ευχάριστη είδη ήρθε. Αύριο Κυριακή θα δεχτούμε του δικού μα. Πήγαμε στον Αγιώργη. Αγκαλιέ, φιλιά, δάκρυα, Ηρέμησαν τα πρόσωπά μα και το χαμόγελο άνθισε πάλι στα χείλη μα. Σιγά σιγά παίρνουμε μορφή κανονικού στρατού. Έχουν σχηματιστεί πέντε δημιουργίε με δύναμη 50 άντρε καθεμιά. Επικεφαλής κάθε δημιουργία, ένα αθυπολοχαγό. Το πρωί η αναφορά, όλα κανονικά όπω και στι μονάδε. Μονάχα που δεν έχουμε ντουφέκια και ασκήσει. Το δυσάριστο ήρθε ξαφνικά, ω εδώ λέει η επισκέψη των δικών μα. Καμία άλλη εξήγηση. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Δεν μπορούσε ποτέ έτσι τα καλά καθόμενα ένα καραβανά να δώσει τη διαταγή. Απαγορεύω το επισκεπτήριο. Κάποιο σχέδιο θα έχουν. Μαύρα συναισθήματα μα κυρίεψαν. Τώρα πια μαντρωμένοι πάνω στο βράχο και ολόγυρα η θάλασσα. Φυλακισμένοι, μα χωρί καμία καταδικαστική απόφαση. Πώ βρέθηκα στο βραχάκι. Πολεμάνω το ξεδιαλύνο, μα όλα είναι ανάκατα στο μυαλό μου. Κίνα τα βογγητά, κίνε τι παραξιέ, μου φαίνουν ζαλάδα. Έμεινα έτσι σαν αφιονισμένο κάμποση ώρα, χωρί να μπορώ να κατασταλάξω. Όνειρο ή πραγματικότητα. Έκανα λιγάκι να κουνηθώ, μα δεν τα κατάφερα. Ένιωθα τσαλακωμένο, σαν να είχε περάσει από πάνω μου ο Με την ανάστροφη των χεριών μου, έτρεψα τα μάτια και τα γέρι μου ξεκαθάρισε το μυαλό. Όχι, δεν ήταν όνειρο. Ολοζόντανα και αληθινά ό,τι βλέπω μπροστά μου. Η Σάλπικα είχε βαρύσει βραχνιασμένη. Πάυσατε, πάυσατε. Με μια καταλάγια στον τουφεκίδι. Οι αλφαμίτε αγριεμένοι, με τα χέρια όλο αίματα και μουσκίδι στον υδρότα, έσαιναν βαριά τα βήματά του έτσι καθώ για το λόγο ο καταβλισμό μοιάζει να δέχτηκε αεροπορικό βεβαρδισμό. Οι φαντάροι κελιούνται χάμω και βογκάνε. Άλλο με ανοιχμένο κεφάλι, άλλο με σπασμένο χέρι, άλλο με πρισμένο πρόσωπο, άλλοι με λογή λογή πληγέ που χάσκουν. Κάποιο σταυροκοπιέται. Κάθε τόσο ανοίγει τα χέρια του κοιτάζοντα ψηλά, έτσι, σαν να κάνει προσευχή. Και παραπέρα, άλλο ξεκαρδίζεται στα γέλια. Πίσω με ένα ψιθυρίζει. Θέ μου, βοήθησε τα μαρτωλά τέκνα σου. Δίπλα μου ο Ζαφύρι, μπρούμητα, ξερνάει αίμα, στην κόκκινη λιμνούλα πλέει μια τούφα λόξαν μαλλιά. Από το πρασινισμένο βραχάκι, ένα ζωζούνη κατεβαίνει. Ζυγώνει στη λιμνούλα, κοινάει το λεπτού τη του, μα ξαφνικά αποτραβιέται. Η μπόχα, ίσω από το αίμα θα του χτύψει άσχημα και αλλάζει πορεία. Αίματα, αίματα. Σε βράχια, σε πεζούλια, σε σκηνέ, σε ζαρωματιέ τη γη. Στα κορμιά μα, άλλα τρέχουν ακόμα κι άλλα έχουν παγώσει σε μια κρούστα ξερή, μαυρδερή. Οι βόγκοι δυναμώνουν, απλώνονται και τον καταβλισμό. Οι σκηνέ ξεχαρβαλωμένε, κουρελιασμένε, οι ορθοστάτε θρύψαλα. Ό,τι είχαμε είναι τώρα σκορπισμένα στου τέσσερι ανέμου. Κουβέρτε, χαρτοκούτια, στροσίδια, καλάθια, τενικέδια, κανάτια, όλα ρημαδιό. Ευτυχώ που οι φαντάροι γιατροί μα μπορούν και σαλεύουν. Ο Χατζιχαμπέρη, ο Μοσχοβάκη, ο Ιωαννίδη. Σιγά σιγά αρχίζουν να σαλεύουν κι άλλοι. Πέσανε με τα μούτρα να βοηθάνε του γιατρού. Ο Χατζιχαμπέρη ανάλαβε του πιο βαριά. Αυτού που είχαν σπασμένα πόδια και χέρια του έπαιρνε ο Μοσχοβάκης. Ο Ιωαννίδη δεν σηκώνει κεφάλι. Τα χέρια των γιατρών δούλευαν με σβελτάδα και σιγουριά. Όσοι μπορούσαν πιάναν του βαριά χτυπημένου και του κουβαλούσαν στι σκηνέ. Όσοι κάναν εμόπτυση δεν έπρεπε λέει να μετακινηθούν. Πρόσεξα έναν φαντάρο που καθόταν ανακούρκουδα και μέσα στι φούχτε του κρατούσε και έπαιζε βοτσαλάκια. Έτσι, καθώ έπεφταν στο πρόσωπό του πρωινέ ταχτίδε του ήλιου, φώτιζαν μια μεγάλη πληγή εκεί στα αυτή του. Τον εζήγωσα. Τα μάτια του θολά, ακίνητα. Δεν μου δώσει σημασία, Μονάχα ξέσπασε ένα λόκο το χαχανιτό τόσο δυνατό, τόσο άγριο, που ένιωσα να παγώνω. Οι γιατροί ζητάνε γάζε. Πού να βρεθούν. Είπαμε να σκίσουμε τα πουκάμισα. Μα ποια πουκάμισα. Αυτά είναι όλο λέρα και το κοκκινόχωμα. Θα μολύνουν τι πληγέ. Τι να πρωτοκάνουν οι τρει γιατροί. Πού να προλάβουν. Εδώ γίνεται όπω λένε τη μουρλή. Άξαφνα στριγκλίζει σάλπιγγα. Γενικό προσκλητήριο. Η καρδιά μα αρχίζει να χτυπάει. Τι να μα περιμένει άραγε. Πανιάζουμε αντικριστά σε μια χαράδρα, έχουν στριμώξει του φαντάρου που δεν άντεξαν και αποκήρυξαν. Ο διοικητή μα βγάζει λόγο. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και ακούστε. Συνέβησαν λέει αυτά που συνέβησαν. Δεν θα έπρεπε να συμβούν, ούτε το επιθυμούσα. Προέβητε ει εκνόμου πράξεις και εδώ σα τα φορμά πύρους. Προσεπάθησα να σα αποτρέψω. Δεν ησυχούστην. Είναι αγκάστην τότε να καταστήλω τι κακά σα πράξει. Ίσως και την έστω των οργάνων τη αστυνομία μονάδο εν την προσπαθία των να επιβάλλουν την τάξη και των νόμων να εξέφυγαν τη αποστολή των. σω, δεν το γνωρίζω. Αντιθέτω, οι κύριοι αξιωματικοί εφέρθησαν απ'σόγο. Όσον αφορά τα όργανα τη αστυνομία μονάδο, θα διενεργήσω ανακρίσει και θα επιβάλλω τα σδεούσα ποινά. Του λυπού, οι οπλίτε θα ασχολείστε με έργα αναμορφωτικού και ηθικοπλαστικού χαρακτήρου. Οι πατρίε, αναλόγω με τη συμβολή ενό εκάστου. Θα ικανοποιήσει του παρόντα προθύμω. Εμπρόσε στο έργο, και ο ύψιστο Σιμών Θεό βοηθό και συμπαραστάτη του μεγάλου ελληνικού πυμνίου. Ζήτω το έθνο, ζήτω ο βασιλεύ, ζήτω ο στρατό, ζήτω το δεύτερο τάγμα. Βρε το καθήκη μπουρδε που αραδιάζει, ακούστηκε κάποιο πίσω μου. Χωρί χασομέρι μα τράβηξαν ψηλά, από κοντά οι αλφαμίτε. Μα βρίζαν, μα κλωτσούσαν, μα κοπανούσαν κιόλα με εκείνε τι ξυλάρε. Πού μα πάνε. Θέλανε και να τρέχουμε, τρέχαμε, τι να κάναμε. Σα φτάσαμε στα νταμάρια μα σταμάτησαν. Κάτι πελώριοι γκρίζοι σωροί ξεχώριζαν. Θα κουβαλήσετε, πρόσταξε ένα αξιωματικό στα αγκονάρια τούτα πέρα από το μεγάλο ρέμα σε εκείνη και τη ράχη. Όποιο παρακούσει τη διαταγή και κάνει του κεφαλιού του, θα κελαϊδεί τούτο, και έδειξε το αυτόματο. Άρχισε το φόρτωμα, το κουβάλιμα, το ξεφόρτωμα και πάλι από την αρχή. Μονοπάτι πουθενά. Πατάγαμε πάνω σε αφάνε και πέτρε και οι πατούσε πλήγιαζαν, πονούσαν. Τροχάδιν ρε, τροχάδιν, ουρλιαζαν οι αλφαμίτε. Τα γκονάρι δεν βολεύει. Τα στον νόμο μια από εδώ, μια από την άλλη. Μα κόβει, μα Το περνάμε στην αγκαλιά, τίποτα. Το γυρνάμε στην πλάτη, στο πλευρό. Τρει-τέσσερι κούρσει και αποκάναμε. Οι πληγιασμένοι παρακαλάνε του αφαμίτε να του αφήσουν μια στιγμή να ανασάνουν. Αυτή τίποτα. Θεριά μονάχα. Να πεθάνετε, Βούλγαροι, στρίγκλιζαν και δούλευαν την ξυλάρα όπου λάχι. Να πούμε δύο λόγια μεταξύ μα δεν μα άφηναν, μην τα να δώσουμε βοήθεια. Ένα από του δικού μα παρακάλεσε τον Αλφαμίτη να πηγαίνουμε πιο στρωτά. Αυτό άναψε και έδωσε διαταγή να γρηγορέψουμε. Τρέχαμε σαν τα κυνηγημένα γρήμια, τα γκονάρι χοροπίδαγε, μα κεντούσε. Τι τουρ θα μέσα μου να παρακαλέσω ευλογημένο τον Αλφαμίτη να σιγανέψουμε την κούρσα. Πέσανε τρει, από πάνω οι Αλφαμίτε, γιόμισα κόκκινε πιτσίλε στα δράχια. Βούλγαροι, θα πεθάνετε, ούρλιαζαν, και δώστο με τι ξυλάρε του. Ένα Αλφαμίτη με τον πιστόλι στο χέρι ξεκόβει δύο, γιατί πώ, ούτε που το καταλάβαμε, του τράβηξε στη χαράδρα. Σαν γυρίσαμε, δεν του βρήκαμε. Η τρομάρα φουφούλιαζε μέσα μα. Θέλαμε να κατουρίσουμε, όμω οι αλφαμίτε το βρίσκανε πρόφαση. «Χασομέρια δεν έχει, λέγανε. Μερικοί την να έκαναν, κατουριώτουσαν τρέχοντα. Πέσανε άλλοι δύο. Τον έναν τον πλάκο στο αγκονάρι, σπάραζε. Θε να λυπηθεί στον πλαϊνό σου και είσαι ο ίδιο για λύπηση. Κι στραπούν να αποτολμήσει κάτι τέτοιο. Ήρθε ένα λοχαγό. Όλοι ελπίζουμε πω θα δει τον πεδεμό μα και θα δώσει η διαταγή να σταματήσει. Δεν μπορεί, έλεγα μέσα μου. Αξιωματικό είναι. Είδε τα αίματα του πληγωμένου και κούνησε στο κεφάλι. Είχαμε κρεμαστεί από τα χείλη του. Μα έπιασε σύγκριο όταν τον ακούσαμε να προστάζει οργισμένο. Όχι έτσι. Πιο μεγάλα γκονάρια. Και γυρίζοντα να φέρνετε χώμα. Χτύπησε και κλώτησε μερικού και στερέφηγε ήσυχο. Γκρεμίστηκαν οι ελπίδε μα. Φορτωθήκαμε τώρα μεγαλύτερα γκονάρια, καθώ πρόσταξε ο κύριο Λοχαγό. Εκεί όπου τα παρατούσαμε ήταν βραχότοπο. Και πού δεν ήταν βραχότοπο. Ωστόσο έπρεπε να γυρίζουμε με χώμα και τρώγαμε τα νύχια μα καλύζοντα το βουνό. Κάτι ρηπέ έσκησαν τα αυτιά μα, πέρα εκεί στο πρώτο τάγμα, από κοντά και άλλε. Ένιωσα τι φλέβε μου να φουσκώνουν και να μπλαβιάζουν. Ήρθαν άλλοι αλφαμίτε, ένα τσούρμο. Η καρδιά μα πετάρισε. Τι να μα περιμένει πάλι. Αλλαγή βάρδια άκουσα. Μα παραλαβαίνουν ξεκούραστοι, κάτι ταυλαντισμένοι. Σε αυτού δεν άρεσε ο ρυθμό. Κοιμισμένα όλα είπαν και κοπάνησαν μερικού έτσι για να ξεμουδιάσουν, για να ξυπνήσουν τα αίματα. Θα γιομίστε, δώσαν διαταγή, και τι τσέπε σα με χώμα. Και θα φορτωνόσαστε πιο μεγάλα κοτρόνια και πιο γρήγορα. Διαλέγαμε τώρα μεγαλύτερα αγκονάρια και δρόμο. Να πάρει αλαφρότερο ήταν τρέλα. Ο Αλφαμίτη ζήγιαζε με την κοψιά, και αν δεν του γέμιζε το μάτι, έπαιζε το ρόπαλο ταμπούρλο στην καμπούρα σου. Ο Γκέκο, ένα κληροτάκι από τη Κορινθίες στα χωριά, παράτησε κατά μεσή του αγκονάρι και ήσυχα ήσυχα πήρε τον κατήφορο, όπου τον γραπώνει ένα Αλφαμίτη από το σβέρκο και τον κάνει το αλατιού. Ο Γκέκο δεν βγάνει τσιμουδιά. Έμεινε έτσι ένα κούρκουδα, κάνει το σταυρό του κάμποσε φορέ και ύστερα ξεσπάει σε δυνατά γέλια. Είναι πια τρελό. Κρατάμε την αναπνοή μα. Όλο και ακούγονται ρηπέ από το πρώτο τάγμα. Αραιά και πού όμω, χωρί διακοπή. Ο λοχαγό ξανάρχεται. Μα συγκεντρώνουν και μα φοβερίζει. Βούλγαροι, θα σα λιώσω στην πέτρα. Αν δεν αποκηρύξετε, θα σα πιστολίσω και θα ανοίξω το λάκκο σα τώρα δά. Όποιο θέλει τη ζωή του, α κάνει τρία βήματα μπροστά, τώρα αμέσω. Δεκαεφτά αποκαμωμένοι φαντάροι κάναν τρία βήματα μπροστά. Αποκηρύχνουμε, τράβλησαν. Τότε ο λοχαγό του αγκαλιάζει έναν έναν. Έβγε, έβγε, παιδιά μου, άξια τέκνα τη πατρίδο, κραυγάζει ενθουσιασμένο. Ζήτω η Ελλάς και σηκώνει τα χέρια. Η χαράδρα γιομίζει τότε δίζι και αλφαμίδε χαχανίζουν. Ο λογαγό ξαναλέει. Όποιο αγαπάει τη ζωή του και δεν είναι βούλγαρο, τρία βήματα μπροστά. Η μάζα των φαντάρων μένει ασάλευτη. Λισομανάει ο Λοχαγό, μα οι φαντάροι στέκουν μάρμαρο. Ξαφνικά ένα παλικάρι πετάγεται. Θα ρώω αξά. Κύριε Λοχαγέ, ποιου λέτε βούλγαρου, και με μία βίαιη κίνηση γυμνώνει το ζερβί του μπράτσου. Να τη βουλγαρική λαβό Πολεμήσαμε για την. Δεν προφτάνει να αποτελειώσει. Ορμάνει οι αλφαμίτε κατά του να τον κατασπαράξουν. Ένα βάσταγο μου γκριτό μα αλαφιάζει. Του τα στρίβουν, λέει σιγά κάποιο και ανατριχιάζουμε. ύστερα κάτι πιστολιέ ακούγονται. ύστερα ησυχία. Παγώσαμε. Είναι οι κυριπέ από το πρώτο τάγμα που κάνουν να μεγαλώνει η αγωνία μα. Οι αλφαμίτε ρίχνουν το σύνθημα τη Αγκαρία. Αφρίζανε από το κακό του. Κοπανάνε με το τίποτα. Δεν είχαμε λέει βήμα γοργό. Δώσ' του. Τρει βγαίνουν από τη γραμμή. Αποκυρίχνουμε τραυλίζουν σβηστά. Ο ένα ξερνάει αίμα. Τρέχουμε στα μάτια. Στο πήγαινα γκονάρι και στο έλα χώμα. Καλά στην κατη φορά. Τι κάνει όμω την ανηφόρα. Ο υδρότα μα έκανε μουσκίδι. Μα δαγκώνει και πίνα και το λαρίγκι έχει στεγνώσει από τη δίψα. Πέφτουν, όλο πέφτουν. Κλαίνε, πονάνε, βογκάνε, παρακαλάνε, καμία λύπηση. Άλλοι 25 αποκηρύχνουν. Όλο ένα πέφτουν, όλο ένα αποκηρύχνουν. 30, 40 και βάλε. Πόσο κουράγιο να έχει. Μόλι τα καταφέρνουμε τώρα. Μην να γυρίσουμε τρεχάλα μπορούμε. Φουσκώνουν τα πνεμόνια, η αναπνοή, τα ποδάρια σίκοτα, Μολύβι, η πέτρα με τσιμπάει, σαν πυρωμένο καρφί τη νιώθω στο πετσί μου. Όλο και καμπουριάζει στο κορμί. Η πλάτη καίει, πονάει, λε και με δαγκάνουν φίδια. Χώνω το χέρι κάτω από το ρούχο για να ψαχουλέψω τη σκοτωμένη σάρκα, να απαλύνω τον αβάσταγο πόνο. Μα κάτι με κάνει να το τραβήξω γεμάτο αηδία. Να ήταν η γλίτσα αίμα, υδρότα και λέρα. Κατηφορίζουμε. Πλάι μα απ' τη μια βράχια, από την άλλη χαράδρα. Καρφώνω τα μάτια στον μπροστινό και τον ακολουθάω πατισιά. Κατηφορίζω με χίλιε προφυλάξει. Οι αλφαμίτε ουρλιάζουν να ταχύνουμε το βήμα. Ο μπροστινό μου ανοίγει δρασκελιά. Κάνω να τον μιμηθώ, παραπατάω, γλιστράω, κλονίζομαι. Χοροπηδάει στην πλάτη τα γκονάρι. Χάνω την ισορροπία. Πάω να γκρεμιστώ στη χαράδρα. Μια στερνή προσπάθεια και με ορθώ. Σώθηκα. Κοντοστέκομαι για να συνέρθω. Ζυγιάζω το σώμα, σηκώνω το κεφάλι ψηλά και παίρνω βαθιά ανάσα. Ένα αλφαμίτη παραμονεύει. Μπάσταρδε, βγάζει μια φωνή και ανεβοκατεβάζει τρει φορέ το ρόπαλό του. Το αίμα λεκιάζει το μουσκεμένο από τον Κάνω πω δεν το βλέπω. Οι αλφαμίτε σκορπίζουν σε όλο το πέρασμα. Μπαίνουν σε παράταξη ένα πλάι στον άλλον καμιά σαρανταριά μέτρα. Έτσι μα διαφεντεύουν πιο καλά. Σαν φτάνουμε στο ύψο του, αναγκαστικά περνάμε από μπροστά του, μα κοπανάνε όσο προλαβαίνουν. Αυτό βάσταξε ω τη δύση του ηλίου. Γυρίζουμε τρεκλίζοντα, εξουθενωμένοι. Νιώθουμε ωστόσο δυνατοί, δυνατοί στην ψυχή. Χάσαμε σου είναι αλήθεια. Μα η μάχη χωρί όπλα είναι σκληρότερη από τη μάχη με όπλα. Ένα παίρνει να τραγουδίσει σιγά και παραπονιάρικα. στερα μπήγει τα γέλια. Ανατριχιάζουμε. Πάει κι αυτό, λέμε. Τον πιάνουμε δυο και κατεβαίνουμε ήσυχα. Οι αλφαμίτε απόκαμα πια, μπάφια σαν να βαράνε. Καθώ μα γύριζαν στον καταβλισμό, μα είπαν: Θα έχετε ψωμί. Μια χτίδα ελπίδα σφωτίζει τη μαύρη μα ψυχή. Ψωμί, ψωμί, μουρμουρίζουν πολλοί και τα χίλια του τερμοπέζουν. Μα η ώρα περνάει, και ψωμί δεν βλέπουμε. Δεν θα μα δώσουν ψωμί, λέει μια φωνή. Να το δείτε, το κάνουν για να μα κουρελιάσουν και τα τελευταία απομηνάρια εντοχή. Σιωπή, κανένα δεν θέλει να το πιστέψει αυτό. Η ελπίδα μα θερμαίνει. Αργούν βέβαια, μα θα το φέρουν το ψωμί. Καρτεράμε και κουτουλάμε από την ίστα. Ψωμί, ψωμί, είναι η σκέψη ολονώνε. Νερό, φωνάζει ένα. Νερό, στέγνωσα. Κάποιο που όπω καταλάβαινε ήταν ορθό και στριφογύριζε, κάτι σιγομορμουρίζει μπερδεμένα. Κάτι τέτοιο πήρε τα μου. Να κάνουμε δήλωση. Αυτοί έχουν τα όπλα και θα μα ξεκάνουν. Κουταμάρε, κουταμάρε, απάντησε κάποιο που φαίνεται πω τον άκουσε καλύτερα. Αδέλφια, συμπαθάτε με, είπα. Ναι, κουταμάρε. Έτσι μου ήρθε. Συμπαθάτε με. Και τον έπιασαν ιστερικά κλάματα. Η ζωή δεν είναι πανταρόδινη, είπε σβησμένο ο Ροζάκη. Εγώ λέω: Η ζωή είναι χάο, πρόσθεσε ο Χαβιάρα. Το ψωμί δεν έρχεται. Οι πληγωμένοι βογκάνε, άλλοι ψηνονται στον πυρετό, άλλοι παραμιλάνε, μανούλα μου. Θα πεθάνω σαν το σκυλί. Αυτό ήταν όλο, πάει πια. Α πάρει τέλο η νύχτα και βλέπουμε, λέει κάποιο έτσι μισομασιμένα, μισοφοβισμένα. Καμία απόκριση. Σαν να συμφωνούσαμε, σαν να το βρίσκαμε σωστό, πω έτσι έπρεπε. Η διαταγή που διαβάστηκε σήμερα, ένα κατεβατό ατελείωτο. Είναι γεμάτα από καινούριου περιορισμού. Του λοιπού απαγορεύεται η ανάγνωση παντό εντύπου και των εφημερίδων. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια τη νυχτό η χρήση παντό είδου λίχνου, ηλεκτρικών φαναρίων, κυρίων. Οι οπλήτε υποχρεούνται να παραδώσουν την μία εκ των τριών κουβερτών και παντό είδου φωτογραφικά μηχανά. Η αλληλογραφία, εισερχωμένη και εξερχωμένη, υπόκειται του λοιπού ει αυστηρά λογοκρισία. Η αλληλογραφία θα διανέμεταν αντετραήμερον, ω εδώ ήταν. Δεν μπορούμε πια να μαθαίνουμε νέα από τι εφημερίδε. Δεν μπορούμε πια να γράφουμε στου δικού μα τι ανάγκε μα, την κατάστασή μα ούτε με δύο λόγια. Μόνο είμαστε καλά κι α είμαστε άρρωστοι. Μην τα να ζητάμε κανένα τρόφιμο, λίγη ζάχαρη, α πούμε, κανένα φάρμακο. Η λογοκρισία έβαζε πάνω στα γράμματά μα μια ειδοποίηση. Απαντήσατε ευκρινώ μόνο με 10 γραμμά. Έτσι οι περιορισμοί έφταναν και σε αυτού που απαντούσαν στα γράμματά μα. Πολλοί δεν έγραφαν ούτε 10 γραμμέ, από το φόβο μη δεν έρθουν τα γράμματά του στα χέρια μα. Το απόγευμα, Τη στιγμή που δύο καήκια παραφορτωμένα με φαντάρου πλευρίζαν στο λιμάνι, ένα πολυβόλο σε δύο ρηπέ. Με μια, ένα και οπλισμένοι αλφαμίτε όρμησε στα καίκα ουρλιάζοντα κατά πώ το συνήθιζαν. Θάνατο στου Βούλγαρου, και άρχισαν να χτυπάνε με τι ξυλάρε του του νιοφερμένου φαντάρου. Αυτοί ξαφνιάστηκαν, του κυρίεψε φόβο και άρχισαν να φωνάζουν βοήθεια. Μερικοί πέσανε στη θάλασσα. Κεφάλια σπάσανε και τα αίματα βάψανε το κατάστρωμα των καϊκιών. Ένα αξιωματικό μπήκε τότε στη μέση. Παραμέρισε του αλφαμίδε και καθυσίχασε του φαντάρου. Όλα αυτά έγιναν στο άψε σβήσε. Ύστερα συγκέντρωσε του νιοφερμένου στο πλάτωμα του λιμανιού και του μίλησε. Εδώ που ήρθατε δεν είναι στρατόνα. Είναι ένα μεγάλο σχολείο που μοναδικό σκοπό έχει να σα αποτοξινώσει από το κομμουνιστικό μίασμα. Οι αλφαμίτες στο μεταξύ του είχαν κυκλώσει, ο αξιωματικό συνέχισε. Εδώ θα περάσετε καλά, αρκεί να είστε Έλληνε. Οι Βούλγαροι δεν έχουν θέση και θα πεθάνουν. Για να περάσετε καλά, πρέπει να αποκηρύξετε το προδοτικό κομμουνιστικό κόμμα. Αλλιώ δεν θα σα βρει αυριανή μέρα. Ένα-ένα να προσέχεστε σε εκείνη τη σκηνή και να αποκηρύσετε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σήκωσε το χέρι και έδειξε τη σκηνή. Ένα αλφαμίτη με ένα κατάλογο στο χέρι έβανε μια δυνατή φωνή. Τανταρούδα Βασίλειο, να πέρασει μέσα. Ένα δύνατο φώναξε παρόν και τράβηξε για τη σκηνή. Ο ίδιο ο ξωματικό που έβγαλε το λόγο κουμαντάριζε την ανάκριση. Δεξιά ζερβάτου στέκονταν από τρει αλφαμίτε με τι ξυλάρε του και στο πορτόφυλλο σκοπό ανεγόκληση το ουραίο. Ο Τανταρούδα δεν πρόλαβε καλά-καλά να δει που βρίσκεται και νιώσε δυνατή ταραχή. Μα τα κατάφερε να βρει την αυτοκυριαρχία του. Τι δουλειά κάνει, ρε, ρώτησε ο αξιωματικό. Γιατρό, από την αμφιλοχία. Είσαι μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο. Είμαι στρατιώτη και υπηρετώ την πατρίδα. Σε ρωτάω, ωραία, αν είσαι κομμουνιστή ή όχι. Μα κύριε Ανθυπολόχαγε, σκάσε ρε αλυτάρα, να σου λείπουν αυτέ τι κορδέλε. Ο Τανταρούδα ξανά νιώσε το να τον κεντάει και ένα σύγκριτο συνεπήρε. Ωστόσο δεν λύγησε και απάντησε. Αγαπώ την ελευθερία και η επιστημονική μου κατάρτιση δεν μου επιτρέπει. Δεν πρόλαβε να πει άλλη λέξη. Οι αλφαμίτε τον βουτάνε, το σένουν έξω και τον πετάνε κατά γη, μπροστά σε σύναξη των νιοφερμένων. Ύστερα του ρίχνονται όλοι μαζί και τον κλωτσάνε με λύσα. Μια κραυγή, μια πνιχτή, πονεμένη κραυγή και ύστερα ησυχία. Η μεγάλη μάζα των φαντάρων μένει αμίλητη, πανιασμένη. Ο αλφαμίτη με τον κατάλογο ακούγεται ξανά. Ρεμούδο Γεώργιο, παρών. Ένα κοντό όμω μαγειροδεμένο φαντάρο προχωρεί με σταθερό βήμα και μπαίνει στη σκηνή. Τι δουλειά κάνει, ρε. Καπνεργάτη. Είσαι κομμουνιστή, ρωτάει με ζωηρό τόνο ο αξιωματικό. Κύριε Ανθιπολόχαγε, δεν ξέρω από τέτοια. Οι κομμουνιστέ πρόδωσαν την Ελλάδα, ναι ή όχι, λέγε καθαρά. Ο Ρεμούνδο προσπαθεί να διώξει το φόβο που πήγε να τον κυριέψει. Πρέπει με κάθε θυσία να ξεπεράσω την πρώτη δοκιμασία, λέει από μέσα του. Η φωνή του αξιωματικού ξανακούγεται ξερή. Μίλα ρε, γρήγορα, ναι ή όχι. Η καρδιά του Ρεμούνδου γοργοχτυπάει, ωστόσο τα καταφέρνει να μην δείξει την αγωνία του. Περνάει μια στιγμή ακόμα και ο Ρεμούδο είναι έτοιμο να δώσει την απάντηση. Στο χωριό μου και ένα θυπολογχαλιό έξω από τη δράμα, τότε στην κατοχή, οι Βούλγαροι πιάσαν κάτι νοικοκυρέου, γνωστού αριστερού, και του πρότειναν, αν θένε τα κεφάλια του, να γίνουν Βούλγαροι υπήκοοι. Εκείνοι δεν δέχτηκαν, και τότε κύριε Ανθυπολογχαλιέ, οι Βούλγαροι κατακτητέ του κρέμασαν. Οι αλφαμίδε δεν χρειάστηκε να πάρουν διαταγή. Ορμάνε κατά πάνω του, τον ρίχνουν χάμο και τον ρημάζουν στο ξύλο. Ο Ρεμούδο ξερνάει αίμα, μου γκρίζει. Το σέρνουν και το φέρνουν πλάι στον τανταρούδα, ο Αλφαμίτη με τον κατάλογο συνεχίζει. Σακά Αντώνιο. Ένα ξεψυγισμένο παρόν ακούγεται και ένα ανθρωπάκι μια μπουκιά προχωρεί τρεκλίζοντα. Όταν αντίκρισε τον αξιωματικό και του λυσσασμένου Αλφαμίτε, τα μούτρα του πήραν το χρώμα του Χασέ. Είσαι κομμουνιστή, ρε, το ρωτάει αγριεμένο ο αξιωματικό. Όχι, όχι, δεν είμαι, κύριε Ανθιπολουχάγε, δεν είμαι, δεν είμαι. Έλληνα, εθνικόφρον, φωνάζει με όλη του τη δύναμη. Μπράβο, σακαμπράβο, φωνάζουν οι Αλφαμίτε και έχει σκηνή γιόμισα από μπράβο και παλαμάκια. Σηκώνει το αξιωματικό. Λάμπει από χαρά και φυλάει τον σακά. Το ίδιο κάνουν και αλφαμίδε. Ύστερα το σηκώνουν στι πλάτε του και βγαίνουν έξω. Ο αξιωματικό, από κοντά και όλο το τσούρμο, προχωρεί και φωνάζει. Ζήτω ο σακά, ζήτω. Στάθηκαν ανάμεσα στου φαντάρου που δεν πίστευαν σε αυτά που έβλεπαν και έτρεμα από αγωνία και τρόμο. Ο αξιωματικό με θριαμβευτικό ύφο αρχίζει φωναχτά τι ερωτήσει. Έχει κάνει προδοσίε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, ναι, πάντα προδοσίε κάνει, απαντάει ο Σακά. Ζήτω ο Σακά, ζήτω ο Σακά, φωνάζουν οι αλφαμίτε. Και ο Σακά, σηκωτό πάνω στι πλάτε των αλφαμιτών, έλεγε ότι καταλάβαινε πω του ευχαριστούσε. Μάλιστα, κύριε Ανθιπόλη Το Κομμουνιστικό Κόμμα πρόδωσε και το έπο τη Αλβανία, πρόδωσε και την κατοχή, ακόμα και την αυμαχία του Ναβαρίνου. Μπράβο, ζήτω, ούρλιαζαν οι αλφαμίτε. Αργά τη νύχτα, μια φάλαγγα ανηφόριζε προ τον καταβλισμό. Ήταν οι νιοφερμένοι που είχαν κάνει δήλωση. Από κοντά οι αλφαμίτε με πίπιζε, κλαρίνα και ταούλια. Ξελαργιάζονταν με εκείνο το τραγούδι. Περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Τζαγκατζού το καμπανάκι και χοροπηδούσαν σαν κανίβαλοι. Την άλλη μέρα μα βάλανε να ανοίξουμε ένα λαγούμι, από τα μαγεριά προ τη θάλασσα. Χτυπάγαμε και ο κασμά έκανε γκέλ, όλο βράχια. Εκεί που σκάβαμε χτύπησα το χέρι. Έτσι δεν μπορούσα να κομμαντάρω το εργαλείο και όσο να είναι έπεσε η απόδοση. Μου αλφαμίτη δεν σήκωνε τέτοια. Άμα λέει δεν το σώστησαμε το βράδυ, θα πεθάνετε. Σήκω στην ξυλάρα και τη βρόντιξε πάνω μου για να γρηγορέψω. Όσο με έβλεπε ζαβλακωμένο, τόσο και με του άλλου. Κοιμάστε ρε ζαγάρια. Και για να μα τιμωρήσει, δεν μα άφησε να πάμε για συσίτιο. Γιόνιο φερμένοι απόκαναν. Θε από τον κασμά, θε από την πείνα. Πήγανε στον ασφαμίτη και του δήλωσαν πω αποκηρύχνουν. Του έστειλε στο γραφείο. Καμιά δεκαπενταριά νοματέοι περιμένουμε όξο από τη σκηνή του λοχαγού. Σκοτάδι πίχτρα. Δεν ξεχωρίζει παρά μονάχα τι χάντρε των ματιών. Πόσο αργούν απόψε. Και πέρασαν μονάχα 7. Φαίνεται πω οι ανακριτέ ρωτάνε πολλά. Την ώρα τούτη τη αναμονή, κανεί δεν μιλάει. Η αγωνία και ο φόβο επιλατεύουν. Τα δύο αυτά σαράκια σουροκανίζουν τα σωθικά, σε λιώνουν. Τα χαλίκια τρίξανε. Η καρδιά μα χτύπησε δυνατά. Μια σκιά βγήκε από το ανακριτήριο και γλίθρισε κατά τον καταβλισμό. Είναι ένα από του συντρόφου μα. Λίγησε. Αποκήρυξε. Κι ήταν δοκιμασμένο πειδή Τον χάσαμε κι αυτόν. Αναρήγησα και ένα δάκρυ κυλήσε στα μάγουλα. Τόνιουσα αλμυρό καθώ έβρεξε τα χείλη μου στην άκρη. Ετοιμάζομαι. Επιστρατεύω όσε δυνάμει μου απόμειναν. Η ανάκριση είναι πίεση, ψυχολογική βία, πόλεμο νεύρων, μάχη σκληρή. Αλλή μονό σου αμφάνει μπόσικο, δηλώ. Δεν χαντακώνεσαι μοναχά εσύ, μα παίρνει κι άλλου στο λαιμό σου. Όποιο μπορεί να δαμάσει το φόβο βρίσκεται κοντά στη νίκη, μα είναι δύσκολο να σπάσει τη φοβία. Ακούω μια φωνή μέσα μου, κοντεύει η σειρά σου. Τι θα κάνει. Μα είμαι άνθρωπο και θέλω να μείνω άνθρωπο. Όπου να θα κοστούν οι αρβίλε του αλφαμίτη που θα καλέσει έναν από εμά. Γιατί αργούν, να μα ξέχασαν. Θα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Άξαφνα φωνέ, ρίγματα στο διπλανό, στον τρίτο λόχο. Κάποιον σέρνουν, το χτυπάνε πολύ μαζί. Η καρδιά μου χορεύει, τα πόδια μου λύνονται, κρύο υδρότα με λούζι. Καλύτερα να βασανίζω ο ίδιο, παρά να ακού να βασανίζουν άλλου. Τα ίδια και στον πρώτο και στον τέταρτο λόχο. Τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Ήταν εφιάλτη, ήταν ψευδέστηση, ήταν πραγματικότητα. Κλείνομαι πάλι στον εαυτό μου. Είμαι λοιπόν έτοιμο. Μα ναι, είμαι έτοιμο. Τι διάβολο αργούν έτσι. Θα του πάρω μέσα στον αέρα. Θα μπω με βήμα σταθερό και θα κοιτάξω κατάματα του βασανιστέ μου. Αρνούμε, αρνούμε, αυτή θα είναι η απάντησή μου. Οι αλφαμίτε σαν τα κοράκια θα μου ρηχτούν. Το ξέρω, θα πονέσω. Ζεματάνε στην αρχή οι ροπαλιέ και το κορμί καίει. Μα όλα αυτά τα συνηθίζει ή τράπο καμιά εκατοστή ροπαλιέ. Τα συνηθίζει γιατί όλα νεκρώνουν μέσα σου. Δεν πονά, δεν ακού, μη βλέπεις. βλέπει. Είσαι ένα κομμάτι σκοτωμένο κρέα. Οι αλφαμίτε λυσάνε, μα τα χείλη κινούνται από μόνα του και Αρνούμε, Αρνούμε. Μπορεί το στόμα να γίνεται ένα ασταμάτητο κουρνό που ξερνάει αίμα, ένα χρυσό άλικο αίμα, και πέφτει σε βύθισμα, και ονειρεύεσαι. Πετά στα ουράνια σε κόσμου άγνωστου, παραμυθένιου. Από εκεί δίνει μια και βρίσκεσαι στο βυθό τη θάλασσα, πάλι σε κόσμου παραμυθένιου. Κάποτε θα ανοίξει τα μάτια και το μυαλό θα αρχίσει να δουλεύει, μα θα έχουν δέκα, 10-15 μέρε από εκείνη την εφιαλτική νύχτα. Έτσι ξημέρωσα λόρθο, περιμένοντα τη σειρά μου, στον αδερφό Ηρακλή. Μα είχαν ρίξει σε μια σκηνή των οκτώ ανδρών 24 φαντάρους. Τακτοποιήθηκαμε 12 από τη μια πλευρά και 12 από την άλλη. Στη μέση ένα διάδρομο τρει πιθαμές. Στον καθένα μα για ξάπλωμα αναλογεί χώρος από 34 πόντους. Είναι αδύνατο των αδυνάτων να ξαπλωσεί μπρούμητα ή ανάσκυλα. Μόνο με το πλευρό, έτσι που το στήθο του ενό να κουμπάει στην πλάτη του αλουνού. Ολόι διαπαστομένε σαρδέλες. Να γυρίσει όποτε θέλει δεν γίνεται. Μα και να μείνει ώρε ολόκληρε από τον πλευρό πάλι δεν γίνεται. Η ζέστη, τα χνότα, ο υδρότα, η απλησιά, η ποδαρίλα μαζί με τη στριμούρα είναι κυριολεκτικά ανυπόφορα. Τα νεύρα μα μπαραλιάζουν ακόμα πιο πολύ. Χάνουμε την αυτοκυριαρχία, γκρινιάζουμε. Φορέ φορέ σηκώνουμε και φασαρίε. Ο αλφαμίτη παραμονεύει. Αφορμή ζητάει για να τη σκηνή και να επιβάλλει την τάξη με τον τρόπο του. Όμω απόψε πέσαμε στον ύπνο σαν ψοφίμια. Ούτε γκρίνε ούτε καμιά κουβέντα. Οι αγκαρίε μα είχαν ξεχαρβαλώσει. Θα ήταν αργά, το σκοτάδι πίχτρα. Ένιωσα να με τραβάνε. Έγινε κάποια φασαρία. Ακούστηκαν κάτι βρυσιέ. Βρέθηκα έξω από τη σκηνή με το σόβρακο μόνο. Και σε λίγο σε μια άλλη σκηνή, κατά μεσή, μπροστά σε ένα γραφιάκι. Πλάι και πίσω μου τρει αλφαμίτε, καρτώντα ρόπαλα. Αντικριστά, καθισμένο ένα αξιωματικό. Βρίσκομαι στο ίδιο ανακριτήριο που με σύραν ακόμη μια φορά. Με την πρώτη ματιά που ρίχνω, βλέπω τα σύνεργα κρεμασμένα. Τρία σειρματόσκηνα, δύο στριφτά καλώδια που στην άκρη έχουν γρουμπούλε, δύο ρόπαλα, ένα ζωστήρα και στον κεντρικό ορθοστάται ένα μουντό λαμπάκι που μόλι φωτίζει τη σκηνή. Κατάχαμα, λίγο πιο πέρα, ένα φαντάρο μισόγυμνο πεσμένο μπρούμι τα βογκάει. Ο αξιωματικό μου ρίχνει μια αγριεμένη ματιά, ύστερα ρωτάει το όνομά μου. Α, εσύ λέει. Έλα πιο εδώ. Μόνο το τραπεζάκι μα χωρίζει τώρα. Ωστόσο σηκώνεται και με κοντοζυγώνει. Φάτσα με φάτσα. Θα αποκηρύξει, ρε. Κίτρινο μούτρο, κυτρινιασμένα δόντια, φαρμακερή ψυχή. Από το στόμα του βγαίνει μια ιδιαστική μπόχα. Τα βαριά, κάνει όλο ένα γκριμάτσε. Κοντοζυγώνουν και αλφαμίτε γύρω μου. Νιώθω τα μάγουλά μου να ζεματάνε, τι δυνάμει μου να σβήνουν. Το κεφάλι μου είναι αμόνιο που χτυπάνε χιλιάδε φυριά. Θα αποκηρύξει, ρε, στριγκλίζει ο δεξιό μου αλφαμίτη και σηκώνει το ρόπαλο έτοιμο να το κατεβάσει το κεφάλι μου. Όλα γύρω μου θόλωσαν, έχασα τι αισθήσει μου, πιχτά σκοτάδια με τήληξαν. Το θαλασσόνερο με συνέφερε, καθώ είμαι ξαπλωμένο ανάσκελα, βλέπω του αλφαμίτε να χασκογελάνε για το χάλι μου. Με αρπάζουν από τι μασχάλε και με στείλουν όρθιο κρατώντας με. Ο πρώτο μου φόβο πέρασε. Ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Πρέπει να μην υποκύψω, λέω μέσα μου. Να σταθώ παλικάριο όπω τόσοι και τόσοι άλλοι. Ο αξιωματικό στέκεται μπροστά μου. Ρε, να μα πει ποιο πούστησε πρωτόμπασε στην οργάνωση. Να τον κατονομάσει αυτό στη στιγμή, είπε και τίναξε στον αέρα το βούρδουλα που κρατούσε επιδεικτικά. Άναψα. Το αίμα άρχισε άρχισαν αγωργοκυλάκι και οι φλέβε φούσκωσαν. Για μια στιγμή πεταλούθησε στη μνήμη μου εκείνο ο Λεβέντη ο Ιρακλή ο γραμματέα τη Εθνική Αλληλεγγύη. Αυτό με μίλησε στο ΕΑΜ, σαν να στραπεί ξαναζωντάνεψα στη φαντασία μου εκείνε οι μυστικέ συνεδριάσει, οι διαδηλώσει, ο πολύγραφο, οι προκηρύξει, οι ατέλειωτε συνεργασίε στο σπιτάκι πάνω στο Μέτ. Πόσε νύχτε, πόσα όνειρα, πόσε ελπίδε. Αλήθεια, φίλο μια φορά ο Ηρακλή, ο γκόλυφο γνώσεων και καλοσύνη. Πόση χαρά να βρίσκεσαι κοντά του. Ρε γιατί δεν μου λογά, κοιμήθηκε, παίρνει μέρο άλλο αλφαμίτη. Ο αξιωματικό τον παραμερίζει, χαμηλώνει τον τόνο. Να δώσει το έτσι θα έχει τη συνείδηση ήσυχη πω έκανε το καθήκον σου στην πατρίδα. Τον κοιτάζω αμήλυτο. Μίλα ρε βούλγαρε, μίλα, το όνομά του και πού κάθεται, ουρλιάζει τώρα μανιασμένο. Ο βούρδουλα με τήληξε. Μία, δυο, δέκα. Σκίζει και ανοίγει στο πετσί βαθιέ αυλακέ. Συμπληρώνει αλφαμίτε με τα σειρματόσκινα. Μου έρχεται να ξεφωνήσω από τον πόνο, μα δαγκώνομαι. Δεν θέλω να του δώσω τούτη χαρά. Ωστόσο τα πόδια μου λιγάνε. Είμαι ανήμπορο να σταθώ αλόρθιο. Προσπαθώ να μη σοριαστώ, μα δεν το πετυχαίνω. Άλλη μια φορά στον ακριτήριο. Θαρώ η τρίτη, όπω πάντα νύχτα. Μαρπάξαν αρπάξαν από τον ύπνο και με κουβάλισαν να σπροξιά στη γνώριμη σκηνή με το θολό φω τη λαμπίτσα και τα σύνεργα του βασανισμού κρεμασμένα με την ίδια τάξη. Ο υπολογαγό Νικολάκη ήταν σκημένο στο γραφιάκι του. Πλάι, ένα λοχεία καθισμένο και γύρω οι ροπαλοφόροι αλφαμίτε. Πάνω στο γραφιάκι ήταν τώρα επιδεικτικά βαλμένα ένα πιστόλι και ένα σειρματόσκινο διπλωμένο, Μπροστά στο τραπέζι στεκόταν ο γρηγόρο του Ξανθινάκη, ο, ο ψηλό όπω τον λέγαμε, χωρί αρβίλε, μόνο με παντελόνι και πουκάμισο. Ο υπολογαγό σήκωσε επιτέλου το κεφάλι του και ρώτησε τον Ξανθινάκη: Ξέρει γιατί σε φέραμε εδώ, χωρί δισταγμό, ο Ξανθινάκη απάντησε, για τον ίδιο λόγο που φέρνετε και του άλλου. Φαίνεται πω τη απάντηση αυτή έκανε κάποια αντίποση στον υπολογαγό, δεν προλάβει να κάνει δεύτερη ερώτηση. Ο άνθρωπο, κύριε Πολοχαγέ, πρέπει να δοκιμάσει τη ζωή του πολλά. Η πειρα δυναμώνει τον άνθρωπο, είπε τονίζοντα τα λόγια του Ξανθινάκη. Ο υπολογαγό έδειξε πω πειράχτηκε, τέντωσε το λαιμό του και ρώτησε δυνατά. Ανήκει στο προοδευτικό κομμουνιστικό κόμμα. Μίλα καθαρά. Ο Ξανθινάκη, όπω μα διηγήθηκε αργότερα, σκέφτηκε να απαντήσει. Τι θέλετε να πείτε. Το κομμουνιστικό κόμμα είναι η Ελλάδα. Είναι σάρκα από τη σάρκα του λαού. Μετάνιο όμω, αν τα λέει αυτά, θα όξινε την κατάσταση χωρί κανένα όφελο και αποφάσισε να ακολουθήσει άλλη τακτική. Ποτέ δεν ήμουν στο κομμουνιστικό κόμμα. Δεν σε πιστεύω, αγρίεψε ο υπολογαγό. Τότε γιατί δεν αποκηρύχνει. Ακριβώ γι' αυτό, αν αποκηρύξω σημαίνει πω ανήκω στο Κομμουνιστικό Κόμμα και τώρα μετανιώνει και το αποκηρύχνω. Τι πώ το είχε, Πού έδρασε, φώναζε τώρα ο υπολογαγό γεμάτο οργή. Έχετε δίκιο, κύριε Πολεχαγέ, το παρατράβηξα. Πετάχτηκε από τη θέση του και Μίλα καθάρα, ο υπολογαγό και ούρλιαζε. Μίλα καθαρά, παλιωτόμαρο. Ο Ξανθινάκη δεν έδειξε κανένα φόβο. Ο υπολογαγό κατέβασε τον τόνο τη φωνή και του μίλησε ήσυχα. Είσαι νέο και θέλω να ζήσει. Δεν είναι κακό να αποκηρύξει ένα κόμμα που καταπρόδωσε την πατρίδα. Η μεταμέλεια για μια κακή πράξη δείχνει ανωτερότητα Είσαι καλή πάστα. Σκέψου το καλά. Ο Ξανθινάκη πήρε τώρα την απόφασή του. Έπρεπε να δώσει μια καθαρή απάντηση, να υπακούσει τη συνείδησή του. Στεριώθηκε καλά και μίλησε σιγά, τονίζοντα ένα-ένα τα λόγια του. Κάνετε λάθο, κύριε Πολόχαγε. Δεν είναι προδοτικό το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για την πατρίδα κάνει πολλέ θυσίε. Τιμή και δόξα. Δεν πρόλαβε να αποσώσει. Τα θεριά πέσανε πάνω του να το σπαράξουν. Τον ρίξαν χάμο. Τον πνίξανε στο αίμα. Βούλγαρε, θα πεθάνει, βρωμόσκυλο. Εμά μα έδιωξαν. Το αίμα του ξανθρινάκι μα γλίτωσε για την ώρα ποιο ξέρει από τι. Και τι δε ρωτούν οι ψυρίδε. Ό,τι δε βάζει ο νου σου. Θα αποκριθεί με μια. Αργοπορία δε χωρεί. Θέλουν και καλά οι ανακριτάδε να πηγαίνει με τα νερά του. Αν σταθεί άνθρωπο, αλλή μονό σου. Θα βρεθεί τυλιγμένο σε μια κόλλα χαρτί. Πω τάχατε, αρνήθηκε για τα γη. Πω τάχατε, του έβρισε. Και ακόμη πω όθησε άλλου φαντάρου σε πράξη ανυπακοή. Και θα βρεθούν ένα σωρό φαντάρι που θα βεβαιώσουν όλα αυτά. Και μάλιστα ενόρκο, και α μην του έχει δει ποτέ στη ζωή σου. Αυτά όλα για μια στιγμή πέρασαν από τη σκέψη μου την ώρα ετούτη που περιμέναμε έξω από το ανακριτήριο. Μαραγκό Αναστάσιο. Μια φορνάρα ανατάραξε την παγωμένη ησυχία. Ένα κορμί πετάχτηκε πανάμεσά μα. Παιδιά, γεια σα, και γλίθησε με στο σκοτάδι. Ανασήκωσε το πορτόφυλλο, βρέθηκε μέσα, φέρνοντα το χέρι στον περέ. Διατάξτε, είπε με σταθερή φωνή. Ένα υπολογαγό, ο δράμπουλα Ιωσήφ, ένα άντρακλα, ήταν σκυμμένο πάνω σε ένα χοντρό κατάστιχο, κοντά του τέσσερι αλφαμίτε. Ο Μαραγκός προσπαθούσε να διαβάσει τη σκέψη των πέντε βασανιστών που τόσο ήρεμα τον παρατηρούσαν. Μα τίποτα καλό δεν μπορεί να μαντέψει τι ψυχρέ και ολομίσω μορφέ του, ο Μαραγκό για ένα πράγμα μόνο δεν ήταν βέβαιο: Πω στο τέλο από εδώ μέσα θα βγει ξυλοφορτωμένο. Ο υπολογαγό πήρε να διαβάζει συλλαβιστά εκείνο το κομμάτι που ήταν υπογραμμισμένο με κόκκινο μελάνι. Άκρο επικίνδυνο. Υπηρετή σα με το βαθμό του Ταγματάρχου ει ένοπλων κομμουνιστικών συγκρότημα Μακεδονία. Ο υπολογαγό, αν διαβαστούτο εδώ, παραμέρει στο βιβλίο και στείλω στη ματιά του στο Μαραγκό. Λοιπόν, Ταγματάρχα, έκανε σαρκαστικά με εκείνη φωνίτσα, το τσάλτα ένα από του αλφαμίτε. Ο υπολογαγό έκανε πω γέλασε, παίζοντα το μολύβι στα δάχτυλά του. Τι θέλετε να σα πω, είπε ήσυχα ο μαραγκό. Ρε, τον κουτό παριστάνει, μπήκε στη μέση ένα αλφαμίτης. Να πει παστρικά, πόσο καιρό έκαμε στο Αντάρτικο και πότε σε έκαναν ταγματάρχη». Ο μαραγκό δοκίμαζε μια απέραντη χαρά που του δινόταν η ευκαιρία να ξετινάξει τον υπολογαγό και του συνεργάτε του. Δεν το κρύβω, ήμουν ανταρτό στη Χαλκιδική. Μα τα δεν ήμουν ποτέ. Αν είχα και τον πιο μικρό βαθμό θα το έλεγα. Δεν νιώθω ένοχο για αυτή μου την πράξη. Αντίθετα, υπερηφάνεια. Κάποιο άλλο ήταν ταγματάρχη και αυτό μπορώ να το αποδείξω τώρα δά. Ρε τι τσαμπούνα, ρε είσαι δηλώσει, είσαι σκατά, πέταξε τα λόγια του τα το τσάλτα και έχωσε σε μέσα στα μάτια του μαραγκού το βιβλίο και συνέχισε. Ρε τα βιβλία δεν λένε αρλούμπε. Να, άνοιξε τα στραβά σου και διάβασε. Μολόγησέ το λοιπόν, μολόγησέ το. Ο υπολογαγό Ράμπουλα σηκώθηκε, ζήγωσε το μαραγκό, στάθηκε με τα χέρια στι τσέπε, έτσι κορδωμένο και είπε: Οι άντρε έχουν θάρρο, δεν κρύβουν τίποτα. Να μα πει ναι, ήμουν ταγματάρχη, πρόδωσα. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο, αυτό μονάχα. Αν δεν το ομολογήσει, θα στο το αποδείξουμε. Έχουμε τον τρόπο, έχουμε τα μέσα. Για το καλό σου ομολόγησε, αποκήρυξε. Είναι φαντάρι εδώ μέσα που έκαναν οι παταζιαταγά σου ταγματάρχα Μαραγκέ. Αυτά ράδιασε ο Πολοχαγό με αυστηρό ύφο και ξέσπασε σε ένα πλατή γέλιο. Με τη σειρά του ξέσπασαν σε γέλια και οι αλφαμίτε. Η σκηνή αντιβούιζε από χαχανιτά. Ο Μαραγκό στέλνωσε το αδυνατισμένο του κορμί και το πρόσωπο του φωτίστηκε από μια λαμπεράδα και τα χίλια του άλεψαν. Κύριε Πολοχαγέ, Ήμουν και ήμουν άντρα, μα ταγματάρχη ποτέ. Ταγματάρχη εσύ κύριε Πολόχαγε Ο υπολογαγό, ακούγοντα αυτό, πετάχτηκε απάνω σαν να δέχτηκε ηλεκτρική εκένωση. Ένα αλφαμίτη σαλτάρισε. Τι τσαμπουνά, ρε βούλγαρε, και στα πεταχτά άστραψε του μαραγκού μερικέ με το μαστίγιο. Ο υπολογαγό μπήκε στη μέση, παραμέρισε στον αλφαμίτη. Ο μαραγκό δεν τα χάσε, ίσα καιρό τώρα περίμενε για να δώσει τη μάχη. Με την ανάστροφη των το χεριό του, σκούπισε το αίμα που κυλούσε από το ζερβί του φρύδι, κοίταξε κατάματα τον υπολογαγό και προχώρησε. Αν θυμάστε καλά, κύριε Πολοχαγέ, ήταν άνοιξη 1944. Ήμουν μαζί σα. Το τάγμα μα με διοικητή εσά βρισκόταν στο Χολομόντα. Εδώ η Πολοχαγό έκανε ένα βήμα πίσω. Αναψοκοκίνησε. Ήταν ολοφάνερη η τα ταραχή του. Ο Μαραγκό πήρε βαθιά ανάσα και συνέχισε. Τότε οι Γερμανοβούλγαροι φασίστε με ροπιού προδότε μαζί κινήθηκαν εναντίον μα για μεγάλε εκαθαριστικέ επιχειρήσει. Οι αλφαμίτε δεν πίστευαν στα αυτιά του. Μια κοιτούσαν τον υπολογαγό που άρχισε να τρέμει και μια τον Μαραγκό, που αν και τα μούτρα του είχαν γεμίσει αίματα, στεκόταν ακλόνητο και μα σπαθά τα λόγια σφυροκοπούσε τον διοικητή του. Στη θέση πόρτε, κύριε Πολοχαγέ, το τμήμα μα υπό τα διαταγά σα πήρε θέση μάχη. Συγκρουστήκαμε όλη μέρα. Οι αλφαμίτε με το στόμα ανοιχτό έμεναν κατάπληκτοι για την ανεκτικότητα του διοικητή του, που επέτρεπε σε εκείνο το ρεμάλι να ξερνάει όλα αυτά. Μόρφαζαν σαν μανιασμένοι, έτοιμοι να ρηχτούν κατά πάνω στο μαραγκό και να τον τουλουμιάσουν. Ο μαραγκό έμοιαζε σαν τον αθλητή που προσπερνάει του αντιπάλου του και καλπάζει αεράτο για να κόψει το νήμα, η φωνή του τώρα ήταν πιο καθαρή και βροντερή. Η παλικαριά σα, κύριε Πολοχαγέ, εμψύχωσε όλου εμά του αντάρτε και ρηχτήκαμε στη φωτιά με πίστη. Σταματήσαμε και συντρίψαμε τον εχθρό. Ο υπολοχαγό είχε χαμηλώσει τα μάτια. Και σαν καμψικέ δεχόταν τα λόγια του μαραγκού. Στο μυαλό του άρχισαν να φτεργίζουν όλα τα περασμένα. Το ΕΑΜ στην αρχή και κατόπιν στο Αντάρτικο. Πόσε μάχε και νίκε. Πόσο μεγαλείο και δόξα. Και τώρα βουτυγμένο στην τροπή ένα αρνητή. Ένα αποστάτη. Ένα συχαμένο βασανιστή του Μακρόνησο. Τα αίματα είχαν γιωμίσει το πρόσωπο του μαραγκού και τρέχαν στα στήθια του. Μα ο μαραγκό δεν ένιωθε πόνο, μονάχα έβλεπε σαν μύγε σε αυτού όλου που κρατούσαν τα μαστίγια. Σκοπό του να του ταπεινώσει, να του καταξευτελήσει και να του κάνει να σκεφτούν καλά για αυτό που κάνουν, για το δρόμο που πήρανε. Δεν μιλούσε πια ο μαραγκό, πετούσε, ο θρίαβο το στεφάνωνε, τα λόγια του αντιχούσαν σαν χαρούμενε καμπάνε, μα και καταπέλτη για του λιγόψυχου προδότε που τρέμανε μπροστά του και συνέχισε το σφυροκόπημα, Είχε νεκρού και τραυματίε, κύριε Πολοχαγέ, το τμήμα μα. Μάλιστα, τραυματίστηκε και ο ταγματάρχη μα, δηλαδή εσεί, κύριε Πολοχαγέ. Να και ουλή στο μαγουλό σα. Οι αλφαμίτε ανήμερα θεριά, τώρα μαφρισμένο το στόμα, στράφηκαν με γουρλωμένα τα μάτια να κοιτάξουν τη μεγάλη λαβοματιά που ήταν στο ζερβί μάγουλο του υπολοχαγού. Ο υπολοχαγό ράμπουλα δεν άκουγε πια. Ανίκανο να αντιδράσει, δέχονταν τον βοβαρτισμό του μαραγκού. Είχε παραλύσει. Έτρεμε ο λάκερο και η μασέλα του στράβων, ολοένα στράβων, ο Μαραγκό ετοιμαζόταν να εκμηδενήσει τον αντιπαλό του, να ολοκληρώσει την νίκη του, να δώσει τη χαριστική βολή και πρόσθεσε του τα τα λόγια. Σαν τελείωσε η μάχη, κυρίω χαγέ, είχα τα αποκάνει από την αιμορραγία. Τότε ένα αντάρτη κατέβασε το βαρύ πολυβόλο από το μουλάρι και ανεβάσαμε μεσά στο ζώο. Ο αντάρτη εκείνο ήμουν εγώ. Τότε σβγάλατε και μου δώσατε ένα σταυρουδάκι. Έτσι, για να σα θυμούμε. Ορίστε το σταυρουδάκι. Σα το ξαναγυρίζω. Οι αλφαμίτε είχαν παρατήσει τα και κοίταζαν χαζά και αλαλιασμένοι. Ο υπολοχαγό, σωστό ερείπιο, Λουσμένο στον υδρότα και με ένα χρώμα λε και βουτήθηκε στο θιάφι, μόλι και πρόφερε τρεμουλιαστά. Πήγαινε. Τα βασανιστήρια δεν γίνονται έτσι τυχαία και αμελέτητα. Κανένα από του αξιωματικού και του αλφαμίτε δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του. Όλοι βρίσκονται κάτω από σιδερένια πειθαρχία. Άρνηση δεν χωρεί. Μονάχα τη φλή υπακοή. Ο ένα φοβάται τον άλλον. Ο καθένα πολεμάει να δείξει πιότερο ζήλο και δράση και τσερίνονται με μανία πάνω στου φαντάρου για να του αναμορφώσουν Ό,τι και αν συμβαίνει, το πιο παραμικρό γίνεται σύμφωνα με κάποια διαταγή που ξεπηδάει από ένα γενικότερο σχέδιο, σατανικά και λεπτομεριακά καταστρωμένο. Ούτε καμώματα του Τζανετάτου και του επιτελείου του είναι, ούτε μπνεύση του Γενικού Στρατοπεδάρχη Μπαϊρακτάρη. Αυτοί αναλαμβάνανε να εφαρμόσουν την επιχείρηση με τα πιο σκληρά και απάνθρωπα μέσα. Αυτό είναι ο ρόλο του. Έχουν λοιπόν φτιάξει, χώροι από το λόγο μέσα στου λόγου, έναν περίπλοκο μηχανισμό που κρύβεται πίσω από λογή-λογή υπηρεσίε, δηλαδή το Α2 και το Γραφείο Ιθική Αγωγή, το Γραφείο Λοχαγού και Επιλογία και το Ειδικό Ανακριτήριο. Κάθε μια από τι υπηρεσίε αυτέ που τι διευθύνει αξιωματικό δουλεύει για λογαριασμό τη με δικά τη εκτελεστικά όργανα, του Αλφαμίτε. Ο σκοπό παραμένει ένα και μοναδικό, το ηθικό εκμυδένισμα, ο εξευθελισμό των φαντάρων, μόνο που συναγωνίζονται ποια πρώτη θα πετύχει την αποκήρυξη. Ποια πρώτη θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο αριθμό φαντάρων που μεταμελήθηκαν. Έτσι τυχαίνει πολύ συχνά τούτο το ανήκουστο. Έναν από εμά τον διεκδικούν μέσα σε μια νύχτα δύο και τρει υπηρεσίε. Τον βουτάει πια προλάβει και άμα τον μερμετιάσει για καλά, τον μπασάρι στου ασθενιστέ τη άλλη υπηρεσία που τον περιμένουν πώ και πώ. Αυτά έπαθαν μια νύχτα ο Χρυστάκη, γιατρό, ο Νίκο Πάτουλα, δημοσιογράφο και ο Σπίλιο Παπαηλιόπουλο. Δύο βάρδιε όργωσαν στο κορμί του. Όλα αυτά γίνονται μέσα στα μάτια του διοικητή του λόχου, που δεν είναι παρά ένα μόμολο. Την εξουσία την κρατάνε οι αλφαμίτε. Αυτοί παίρνουν απευθεία εμπιστευτικέ διαταγέ για το πώ θα δράσω σε ένα ολονύχτη όργιο και ύστερα πάλι απευθεία αναφέρουν το τι έγινε στον Τζανετάτο. του. Στο δικό μα λόγου χάρη το λόγο, το πάνε εξαρτώταν από έναν αλφαμίτη Αθηναίο, τον Λεωνίδα Γαριφαλάκη. Αρκετοί είναι οι αξιωματικοί που πρωτοστατούν στα φρικτά βασανιστήρια. Ωστόσο, μερικοί προσπαθούν να ξεφύζουν, αλλά κανένα δεν τολμάει να αντιδράσει. Οι περισσότεροι εγκρίνουν σιωπηρά αυτά που γίνονται. Μετρημένοι στα δάχτυλα εκείνοι που κατόρθωσαν να μην βάψουν τα χέρια του με αίμα, έδειξαν ανθρωπιά και ένιωθαν για τα εγκλήματα. Υποφέρανε και βρέθηκαν όσο βρέθηκαν κοντά στου τυπημένου. Στην προσπάθειά του να μα συμπαρασταθούν, κινδυνεύουν από στιγμή σε στιγμή. Τέσσερα ονόματα ξεχωρίζουν μέσα σε ολόκληρη τη δύναμη των αξιωματικών. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλο, Γεώργιο Ζάφυρα, Βαγγέλη Κόντι, Ζαχαριάδη Αντώνη και Ηρακλή Ξίδη. Θα του θυμόμαστε όσο υπάρχει ζωή. Μα τράβηξαν στο βουνό πριν ακόμα καλοφέξει. Μα βάζουν και ξεριζώνουμε αφάνε. Τι φορτωνόμαστε και του κουβαλούμε στη θάλασσα. Εκεί τι πλένουμε και με μια ξανά στην πλάτη τι ανεβάζουμε εκεί από όπου τι πήραμε. Οι φάνεση είναι κάτι αγκάθια σκληρά, μακριά και μυτερά βελόνε. Μπήγονται βαθιά μέσα στι σάρκε και μα τρελαίνουν στον πόνο. Είναι και αλφαμίτε που μπροστάζουν να τρέχουμε, και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα. Έτσι και κάνεις πω ηγανεύει στο ρυθμό, σου έρχεται συστημένη βουρδουλιά. Τρέχουμε όλο ένα. Οι αλφαμίτε κάθε δύο ώρε αλλάζουν βάρδια γιατί κουράζονται. Για μα μη τελευταίο δεν έχει ανάπαυση. Στην αρχή μετρούσα τα δρομολόγια, μετά μπαίλτισα και τα μπέρδεψα, μα μήτε και συνέστηση του χρόνου είχα. Μονάχα σαν κατάλαβα τον ήλιο κατά κέφαλά μου είπα, ώρα για φαγητό. Το ανεβοκατέβασμα στρωτό. Βέβαια όλο και κάτι βουρδουλιέ πέφτουν, μα αυτά είναι πτέσματα όπω λέμε. Την ίδια στιγμή, στο γύρισμα του μονοπατιού φάνηκε ο υπολογαγό Λιακάκο, ο διοικητή του λόγου διοικήσεω. Με μια και και το καρδιοχτύπη μα άδραξε. Ένα αλφαμίτη πρόσταξε προσοχή και όλοι κοκαλώσαμε, έτσι με τη σαφάνη ζαλίγκα. Με μια απλώθηκε η ησυχία. Θα μα ματοκυλήσει πάλι το σκυλί, ακούστηκε κάποιο να ψιθυρίζει από ανάμεσά μα. Ο λιακάκο μα ζυγώνει και αρχίζει να εξετάζει τι αφάνε. Στραβό φαίνεται δεν του καλό αρέσουν. Κάτι μουρμουρίζει και αφήνει να του ξεφύγει ένα ψευτοχαμόγελο, όλο χολή και δηλητήριο. Ρε, γιατί δεν μπλένετε καλά τι πρασινάδε, σαμποτάζε, ε. Εμεί δεν βγάλαμε μιλιά, μύτε και αναπνέουμε. Δεν θέλουμε να δώσουμε καμία αφορμή. Ο λιακάκο κάνει δύο-τρία βήματα και ζυγώνει το διπλανό μου, το σταθάτο. Ρε, είσαι στο κομμουνιστικό κόμμα, μια νεκρική σιγή βασιλεύει. Η καρδιά μα χοροπηδάει. Θα ξεσπάσει κακό όπω φαίνεται. Όλοι αυτό υποπτευόμαστε. Θα διατάξει του αλφαμίτε να μα ριχτούν και θα χυθεί αίμα. Ρε, είπα, είσαι στο κόμμα. Και οι χάντρε φορματιών του Λιακάκου παίζανε σαν του Αστρίτη. Ο Σαφάτο ζήγιαζε αυτά που άκουγε. Είναι ένα παιδί θαρετό, όλο ζωντάνια και θέλει. Ρε, να είσαι άντρα, συνέχισε ο Λιακάκο σε πιο έντονο ύφο. Μολόγησε το ρε, και δεν έχει να πάθει τίποτα. Σου το υπόσχομαι. Στο μεταξύ, οι αλφαμίτε μαζεύτηκαν ολόγερα στον αξιωματικό του και ήταν έτοιμοι. Ο Σταθάτο πέταξε το φόρτομα με τι αφάνε και αναστήλωσε το κορμί του. Τα μάτια του λαμπιρίζουν και βλέπουμε πω το παλικάρι αυτό θα αναμετρηθεί με τον αντίπαλό του. Πατάει γερά στα πόδια του και ένα χνό χαμόγελο σκορπάει, που δείχνει την πίστη μα και τη σιγουριά να υπερασπιστεί τον εαυτό του και όλου μα. Κύριε Πολοχαγέ, ακούγονται βροντερά τα λόγια του Σταθάτου. Μια που το ζητάτε να μάθετε, δεν σα το κρύβω. Θεωρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι αυτή η ίδια η Ελλάδα. Ο Λιακάκο δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Ξαφνιάστηκε, δεν πίστευε σε αυτά που άκουγε. Ξερο νευρικά. Κάνει να απαντήσει, μα δεν μπορεί. Θα ρίξει η γλώσσα του. Μονάχα κάτι τράβλησε μπερδεμένα, σβηστά και έκανε νόημα στου αλφαμίτε. Οι αλφαμίτε ρίξανε μερικέ πιστολιέ. Αυτό ήταν το σύνθημα συναγερμού και στη στιγμή μαζεύτηκαν ένα τσούρμο και σαν λύκοι πέσαν απάνω μα ουρλιάζοντα. Θάνατο στου κουκουέδε, ξεκυλιάστε του, στραβώστε του. Το τι έγινε δεν λέγεται. Η χαράδρα αντάρια από τι φωνέ και τι παραξιέ. Οι φαντάροι παραλογιασμένοι τρέχουν εδώ εκεί για να γλιτώσουν. Μα πάντα βρίσκεται κάποιο αλφαμίτη. Δήλωσε ρε Βούλγαρε και σήκωνα την ξηλάρα. Ένα αλφαμίτη βουτάει τον νικητάκι και με τα δόντια του κόβει τα αυτή. Παναγία μου φωνάζει, μα δολοφονούν. Βοήθεια, φωνάζει άλλο. Ένα από εμά και παρακαλάει. Μα ο αλφαμίτη τον βιτσίζει με τη σαφάνα. Στο κεφάλι, στο κεφάλι ουλιάζει ο καραφότη, Ψόφατο τον μπούσταρο. Καμιά ώρα κράτησε το κακό. Τέλο αρπάζουν δέκα φαντάρου και του έρνουν στο πειθαρχείο σαν υπεύθυνου για ό,τι έγινε. Μια παρατεταμένη σφυριξιά μα καλεί να συγκεντρωθούμε. Υπακούμε. Ο Λιακάκο μα εξηγεί. Οι υποκινητέ θα τιμωρηθούν παραδειγματικώ, μα τρέμει και δεν μπορεί να συνεχίσει. Είναι και πασαλημένο με αίματα και αναμαλιασμένο, ωστόσο καταφέρνει και αραδιάζει τούτα. Απαγορεύω το συσίτιον τη σήμερων. Επιπλέον, τα πυλίκια να βγουν και ο γιακά του υποκαμίσου να κουμποθεί. Κάναμε ό,τι διέταξε και ριχτήκαμε φορτωμένοι αφάνε στο μονοπάτι. Καθώ κατηφορίζουμε τρέχοντα, η χαρά δεν είναι ποτισμένη με αίματα. Τούφε μαλλιά εδώ και εκεί. Προσπερνούμε πληγωμένου. Βογκούν. Μα ποιο να αποτολμήσει να του βοηθήσει. Τρέχουμε, μα η σκέψη μα είναι στου ακατεμένου συντρόφου μα. Τι θα γίνουν, πολλοί αιμορραγούν, πουθενά γιατρό. Καμιά φροντίδα από τη διοίκηση. Να πεθάνουν λοιπόν. Τρέχουμε, η δρότα δεν κυλάει, το σάλιο στέγνωσε και η γλώσσα δεν αναγυρίζει στον ουρανίσκο. Για κακή μα τύχη δεν φυσάει καθόλου, και ο ξερόγραφο λαμπαδιάζει στη μεσημεριάτικη λαύρα. Ξεροψινόμαστε. Είναι βλέψη που δεν φοράμε και πηλίκαιο και το σφίξιμο του γιακά. Οι ώρε περνούν, τα παιδιά πέφτουν, όπου κυρίχνουν, όλο πέφτουν. Από τα χτυπήματα, από το λιοπύρι, από την πίνα, από την εξάντληση μένουμε πιο λίγοι, όλο και πιο λίγοι. Από 330 που μέτρησαν το πρωί, τώρα είναι ζήτημα να απομείναμε καμιά σαρανταριά. Τρέχουμε 15 ώρε που μα φαίνονται 15 ολόκληρε αιώνε. Νύχτα μα γυρίζουν στον καταβλισμό. Πέφτουμε σαν πεθαμένοι. Μήτε φαγή, μήτε νερό ζητάμε. Όλα νέκρωσαν μέσα μα. Μονάχα να γύρω και να κλείσω τα μάτια. Για μια νύχτα, για πάντα. Κουλουριάζομαι από τον πόνο. Ένα βάσταχτο πόνο. Μήτε βλέπω, μήτε ακούω. Δεν είμαι πια άνθρωπο. Είμαι σκιά ανθρώπου. Δεν με πια για τίποτα. Α γίνει ό,τι θα γίνει. Πετάχτηκα κατατρομαγμένο. Μήτε φεγγάρι, μήτε αστέρια. Μονάχα ένιωθα τον αλφαμίτρα να με κλωτσάει και να ρουλιάζει. Στο γραφείο, ρε, στην ηθική αγωγή, ρε, και δώσ' να τεινάζει αρβιλιέ. Τι να με περιμένει. Η αγωνία άρχισε να μου τρώει τα σωθικά. Τροχάδιν, ρε, τροχάδιν. Πού να μετράω τι κλωτσιέ. Μια μονάχα θυμάμαι, εκεί στο ραχοσπόνδυλο. Έπεσα κάτω, έσβηνα. Μα πού να με αφήσω λυσασμένο. Με άρπαξε και μέσαιρνε. Σαν με έμπασε στη μεγάλη σκηνή που χρησιμεύε για γραφείο, αντίκρισα τον υπολογαγό ράβδο με το επιτελείο του. Όλα έδειχναν ότι με περίμεναν. Έβανα τα δυνατά μου να διώξω τον πρώτο κλονισμό. Μα πόσο δύσκολο είναι. Όψη Μα βρυδερό στην όψια ο υπολογαγό. Μα κομψό, ευγενικό, νυφάλιο. Η κυριαρχούσα φυσιογνωμία του τάγματο. Πάνω από το διοικητή, πάνω από όλου. Ο κυριότερο μοχλό, ο επιστημονικό εγκέφαλο, η πνοή. Ο άνθρωπο που η γνώση για όλα. Ο άνθρωπο που λέει την τελευταία λέξη. Ο νου και ουσιαστικό διοικητή του τάγματο. Τα μάτια του περπατούν πάνω μου και για μια στιγμή τα χείλη του άλεψαν. Φέρτε μια καρέκλα να καθίσει. Γνωρίζουμε ποιο είσαι, την καλή οικογενειακή σου ανατροφή και την εν κοινωνική σου υπόσταση. Σταμάτησε για λίγο, λε και βάζε κάποια τάξη σε αυτά που ήθελε να ραδιάσει. Έπειτα συνέχισε. Σε ερωτώ, δεν θα ήθελε να έχει την άδεια να βρεθεί κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Δεν θα ήθελε να έχει το καλό σου φαγητό, το άφθονο νερό, την ευπαρουσία στη στολή σου. Δεν θα ήθελε να τοποθετηθεί σε γραφείο. Εδώ σταμάτησε πάλι. Έπαψε να με κοιτάζει και πρόσθεσε σιγανά. Τι λε για όλα αυτά. Σε αυτό το διάστημα προετοιμαζόμουν. Η απάντησή μου έπρεπε να είναι γρήγορη, δοσμένη με μαστοριά. Το παραμικρό φαλτσάρισμα θα με στραπατσάριζε. Σε λίγο ο υπολογαγό επανέλαβε. Τι λε για όλα αυτά. Όπω βλέπει, εμεί είμαστε ευγενικοί. Αντιπαθούμε τη βία. Τα τελευταία λόγια σαν καμπάνε αντίξησαν στα αυτιά μου. Πρέπει να απαντήσω. Πρέπει να δώσω τη μάχη. Κύριε Πολοχαγέ, νομίζω πω κάθε άνθρωπο θα συμφωνούσε μαζί σα. Πολύ φυσικό όλα αυτά τα ωραία να μου αρέσουν. Όπω φάνηκε, τα λόγια μου δεν του ικανοποίησαν. Γι' αυτό ο Πολοχαγό άρχισε να παίζει το μολύβι και με μια είπε: η απάντησή σου δεν ήταν ολοκληρωμένη. Από το σημείο αυτό η ατμόσφαιρα άρχισε να αλλάζει, η ψυχραιμία που είχε σταθεροποιηθεί μέσα μου άρχισε πάλι να κλονίζεται. Ανάγκη να προσέχω, να ζυγιάζω τα λόγια μου, μα πάνω απ' όλα κουράγιο έλεγα μέσα μου. Ο υπολογαγό προχώρησε σε άλλη ερώτηση. Αγαπά την πατρίδα σου, εκτελεί το καθήκον σου. Και την πατρίδα μου αγαπώ και το καθήκον μου το κάνω, είπα σε ύφο έντονο και χρωματισμένο με κινήσει των χεριών μου. Και ποιο ήταν το καθήκον σου σήμερα. Οι αφάνει. Δεν θέλω να πω αυτό ενώ είσαι στη διάθεση τη πατρίδα, στη διάθεση του τάγματο. Τον άθλιο, είπα μέσα μου. Πάει να με τη λήξη, πάει να με δέσει το άρμα του. Έκανα πω δεν κατάλαβα και έτσι ξεπέρασα το σκόπελο. Μα νόμισα πω το ξεπέρασα. Η διοίκηση, συνέχισε ο υπολογαγό πάντα σε στρωτό τόνο και ύφο ήρεμο, έχει τη γνώμη πω είσαι ει θέση να τη συνδράμει, να καταλάβει τη θέση που σου αξίζει. Και δεν υπάρχει ωραιότερο ιδανικό από το να προασπίζει την πατρίδα. Άκουσα όλα αυτά τα πασαλήματα και τι κολακίε και για μια στιγμή μου ήρθα να γελάσω, στην προσπάθειά του να γίνει πιστικό, μπέρδευε ολοένα την πατρίδα. Πού θέλει να καταλήξει. Αυτή ήταν η περιέργειά μου. Και ο υπολογαγό συνέχισε πάντα με τάκτη και με Δεν ζητώ πολλά και ακατόρθωτα. Δεν είμαι θα παράλογη και πιεστική. Ζητώ μία ελαχιστότητα την υπηρεσία στην πατρίδα. Συγκεκριμένω να μα ενημερώνει επάνω στην κίνηση του περιβάλλοντό σου και η πατρίς θα σταθεί γενναιόδορη. Σου δίδε τη μεγάλη ευκαιρία να ανεβεί ψηλά, να κατακτήσει τίτλου και να πάρει τη θέση που σου αρμόζει μέσα ει μια κοινωνία αναπηλαγμένη από ταπεινά και φθοροπιά στοιχεία. Ουδέν άλλο έχω ή μόνο να εισέλθει στη μεγάλη ευγενική οικογένεια του έθνου. Ακολούθησαν λίγε στιγμέ σιωπή. Μέσα σε ένα ή δύο δευτερόλεπτα πέρασαν από το μυαλό μου όλα όσα με τόση τέχνη μου αράδειο ο διοικητή του γραφείου αγωγή. από την καρέκλα σαν τρελό και ένιωθα το μεδούλη στα κόκαλά μου να παγώνει. Όλο μου το κορμί μπιμπίκιασε και αν δεν ήμουν κουρεμένο γουλή, τα μαλλιά μου θα πετάγονταν σαν καρφιά. Να γίνω δηλαδή σπιούνο. Δεν έβλεπα πια, δεν άκουγα, παρά μέσα στου φακού των ματιών μου μεγάλωνε ο με εκείνο το ύπουλο, το πρόστιχο ύφο. Με ζήγωνε όλο ένα, θα είχε τη δύναμη πνοτιστή. Ένα καφέ στο συνεργάτη μα, άκουσα με στην παραζάλη μου. Αν πω το ναι, θα κουρελιαστώ, θα σβήσω για πάντα. Βέβαια, μια δράκα καλοντιμένων και αξιοπρεπών κυρίων με χρυσέ. Επομίδε ή με σκληρά κολάρα θα χαμογελούν ειρωνικά και θα πετούν ένα πιάτο καλό και νόστιμο φαγί. Ακριβώ έτσι, όπω πετάει ο πλούσιο στην πεντάρα του στο κουτί του αόμα του οργανοπαίχτη. Εγώ είμαι φαντάρο και θα πρέπει να μείνω κοντά στου φαντάρου. Είμαι ένα απλό άνθρωπο και θα πρέπει να μείνω κοντά στου απλού ανθρώπου. Είμαι ένα δουλευτή, ένα μεροκαματιάρη και θα πρέπει να μείνω κοντά σε αυτού του τερημένου, ανθρώπου που μοχθούν για το ψωμί για μια καλύτερη ζωή. Αν προδώσω τον άνθρωπο, τότε πώ μπορώ να λέγω με άνθρωπο. Τότε στα μοιάζω με το σχαμερό σκουλίκι που σέρνονται μέσα στο βούρκο. Ζει μέσα στο βούρκο και απολαβαίνει το βούρκο. Μάζεψα τι δυνάμει μου, όσε απόμειναν, στείλωσα το κορμί και είπα τότε τα λόγια. Κύριε Πολοχαγιέ, είμαι θρίσκο. Μα δεν μπόρεσα να συνεχίσω. Ένα καρύδι ανέβηκε στο λαιμό μου. Για μια στιγμούλα τα μάτια μου αγκάλιασαν όλα τα πρόσωπα που ήταν ολόγερα από τον ανακριτή. Πήρα βαθιά ανάσα και έκανα να πω: Δεν μπορώ, δεν δέχομαι. Μα η φωνή δεν έβγαινε. Οι συνεργάτε του σηκώθηκαν και με ζήγωσαν απειλητικά. Ένα κοντούλη πετάθηκε σαν έλουρο και με κοπάνισε με το ρόπαλο κατά κέφαλα. Και ακόμα μια βουρδουλιά. Κι άλλη, κι άλλη. Όταν συνήρθα, ο ήλιο ήταν ανεβασμένο δύο μπόγια. Ήμουνα καταξέσκισμένο, γιωμάτο αίματα. Το ζευγί μου πόδι το έσαιρνα και όλα γύριζαν μέσα μου. Το απόγευμα το περάσαμε στην πέτρα. Αυτοί που μα κουμαντάριζαν ήταν κάτι τσογλάνια που μόλι είχαν γίνει αλφαμίτε. Μα βλέπανε εμά εφνοφρουρού και βάρθηκαν να σπάζουν κέφι. Μα λύσαξαν στο τροχάδι, Μα δεν έφτανε μόνο αυτό είχαν και από ένα τετράκλωνο καλώδιο και βίτσιζαν στα καλάμια. Το βραδινό φαγητό, ελιέ και από ένα κρομίδι. Οι ελιέ φουντώνουν τη δίψα και το κρομίδι ανάβει. δε φάγαμε και τα πετάξαμε. Ύστερα έρθε το σκοτάδι, ένα ανθρώπινο κουβάρι μοχθεί στα τυφλά για να βολευτεί σε μια σπιθαμή χώρο. Άραγε θα έρθουν απόψε αλφαμίτε για να μα πάρουν για ανάκριση, να κοιμηθούμε ή να ξαγρυπνήσουμε. Είναι μια νύχτα υγρή κατάμαυρη, όπω όλε οι νύχτε εδώ στο βράχο, η σκηνή στάζει, μουλιάζει τα ρούχα, γλύφει τα σωθικά μα. Μέσα στη μεγάλη σκηνή πλαγιάζουν 28 νοματέοι. Ποδαρίλα και ξεραμένο αίμα. Αναδίνουν μια μπόχα που σε αναγουλιάζει. Είσαι έτοιμο να βγάλει τα σκότια σου. Κοιμούνται όλοι. Μονάχα εγώ άγρυπνο. Η δουλειά μου είναι να έχω τα αυτιά μου 14. Να ακούσω του αλφαμίτε και να δώσω σύνθημα σε ένα γερμό. Να πεταχτούν απάνω οι σύντροφοί μου, να συνέλθουν από το ψυχικό ταρακούνημα, να λειτουργήσουν το μυαλό και να βάλουν ό,τι χοντρό ρούχο έχουν. Να ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό το τελευταίο, Τώρα είμαι προσιλωμένο στο καθήκον μου. Όλο αφουγκράζομαι. Πέρα από τι χαράδρε, φτάνουν πνιχτά μου γκριτά. Πότε παύουν, πότε δυναμώνουν. Άραγε να κοντεύει να ξεψυχήσει η νύχτα. Θα κοντεύει γιατί έχω μετρήσει πέντε φορέ ίσα με το πέντε χιλιάδε. Μετράω σιγά σιγά έτσι για συντροφιά, για να μην μένω μόνο. Κοντά μου ο Παπαπανάγου. Μα απόψε όλα δείχνουν πω κάτι έχει. Δεν είναι εκείνο ο ήσυχο. Μα βούρα σωστή. Η ώρα περνούσε και ο Παπαπανάγου όλο και στριφογυρίζει. Έχει δυναμώσει και ο βήχα του και δώσει τον αυτήν στο κοσεργοκούτι. Υπομονή, έλεγα μέσα μου. Μα η αγωνία όλο και μεγαλώνει. Θε να έχουμε τα ίδια και πάγωνα με τη σκέψη τούτη. Μα πάλι έλεγα, σαν τον έπιανα σπασμή, σαν ξερνούσε αίμα, τέτοια φανερώματα δεν έδειχνε. Απόψε τι να έχει άραγε. Κάποια στιγμή κόλλησε πάνω μου. Τα μάτια του φωσφόριζαν και ένιωσα το χνότο του ζεστό. Θέλησα να του πω πω είμαι κοντά του και α Μα σύγκαιρα ένιωσε το κοκαλιάρικο χέρι του απάνω μου. Αδερφή, τράβλισε. Τι τρέχει. Να, λέω. Ήταν ξεκάθαρο πω κάτι μου κρυβε. Λέγε του κάνω ψιθυριστά. Τι σου συμβαίνει, σου κράτησαν γράμμα. Όχι. Ανάκριση. Όχι, όχι από αυτά. Τότε σώπαινε. Μεσολάβησε σε γη μια-δυο στιγμέ. Μονάχα η αναπνοή μα ακούγονταν και ο αγέρα που λουσομανούσε έξω από τη σκηνή. Έβηξε ξερά, απανωτά. Με ζήγο ακόμα και μου πεβραχνιασμένα. Τα νεύρα μου χαλάρωσαν. Δεν ακούσε καμία δύναμη. Η κάμψη ήρθε στην ψυχή, ήρθε στο σώμα και η σκέψη σταμάτησε. Εδώ έκανε διακοπή. Για μια στιγμή βασίλεψε σιγή, γη, από εκείνη τη γη που συγκλονίζει τον άνθρωπο. Έφερα την απαλάμη μου στο κούτελό του. Ήταν ολοφάνερο πω ψήνοντα τον πυρετό. Με φούχτιασε και τρέμοντα πρόσθεσε. Φοβάμαι πολύ. Η δήλωση όλο και κλωθογυρίζει στο μυαλό μου. Δεν με αφήνει να ησυχάσω. Με έχει από κοντά νύχτα μέρα. Πάλι έβηξε ξερά και συνέχισε. Θα υπογράψω, στράγγισα, διψώ, καίγομαι, πρόφερα αργά, τρεμουλιάρικα. Ύστερα για λίγο σώπασε. Αγαπώ τη ζωή, συνέχισε. Θέλω να ζήσω όπω και αν τη δίνουν τη ζωή. Και ένα ρίγο στο συντάραξε. Κάτι τι έλαμψε μέσα μου. Δεν ζούσα πια. Ένα γλυκό βελόνια με σε όλο μου το σώμα. Μια έξαρση. Με συνεπήρε το χρέο του ανθρώπου να δοθεί ολόψυχα σε έναν σύντροφο που το σπάραζε κρίση. Πήρα το πρόσωπό του και το κόλλησα στο δικό μου. Του στον ιδρώτα και τα μάτια του έσβηναν σιγά σιγά. Αν είχα μια σταγόνα νερό, θα τον ανακούφιζα. Μα πού να βρεθεί, τι να κανα? Πήρα μια πλάκα βράχο και την ακούμπησα στο μέτωπο να δροσερέψει. Αδερφή, του ψιθύρισα γλυκά χαϊδεύοντά τον. Κουράγιο, πολύ κουράγιο. Το πρωί θα μα δώσουν νερό και όλα θα ξεχαστούν. Απόκανα, ψέλησα. Θα υπογράψω και τον πήραν τα αναφιλητά. Αγκαλιαστήκαμε σφιχτά και τα χείλια μου σάλεψαν. Σκέψε του έδωσε την πατρίδα τότε στη μάχη του φαρδίκαμπου. Α μίξουμε τα δόντια. Μονάχα έτσι θα περάσουμε την κόλαση και θα νικήσουμε το χάρο. Άξαφνα, σαν να ακούστηκαν πατημασιέ, Σύρθηκα αλαφιασμένο στο πορτόφυλλο και έβαλε αυτή. Αλφαμίτε διάβηκαν γοργά και χάθηκα στη μικρή χαράδρα. Πάνω μα, στον ολόμαυρο ουρανό, κρατούσαν τα στέρια. Τα παιδιά που με κουβαλούσαν με το φορείο, σαν έφτασαν εκεί στο ύψομα, απάνω από τον έκτο λόγο, σταμάτησαν. Μπροστά μα, ένα καλυβάκι από ξερολιθιά. Αυτό είναι το αναρωτήριο. Στην ξυλένια πόρτα στεκόταν ο ανθυπίατρο Ξενάκη που ήταν και υπεύθυνο. Μόλι με αντίκρισε, και μαρχίνησε στα χαστούκια έπρεπε λέει να με έφεραν ποδαράτα και όχι με τόσε πολυτέλειε. Μέσαιρε μέσα σπρώχνοντα και δεν έπαψε να βρίζει όσο ώρα με εξέταζε. Χειρονομούσε, άφριζε και τέλο έδωσε διαταγή και μου έκαναν δύο ενέσει μορφήνη. Την άλλη μέρα εκείνο που πρωτοθυμήθηκα ήταν τα χαστούκια. Με πιασαν κάτι νεύρα, ακούσε εκείνα βαράει και ο γιατρό. Αυτό δεν το περίμενα. Θα του μπω στο ρουθούνι, έλεγα, δεν θα του χαρίσω. Σαν ήρθε λοιπόν ο ξενάκης, δεν έχασα καιρό. Γιατρέ, του κάνω. Επιτρέπετε, λέγε βρε και τα μάτια του παίζαν νευρικά Νομίζω πω έχετε υποχρέωση να με δείτε σαν άνθρωπο και όχι σαν εχθρό σα. Ο ξανάκη πρασίνησε και έβραζε όλου. Από πού είσαι, βρε. Γιατρό από τον Τύρναβο. Ή μπορεί να είμαι και από την Αμαλιάδα. Τι ρόλο παίζει. Άνθρωπο είμαι και εσύ γιατρό. Ο ξανάκη έσφιξε τι ρουθιέ του και έκανε να μου ρυχτεί, μα δεν τα αποφάσισε. Βάρθηκε να βλαστημάει Χριστού και Παναγίε και παραμέρισε από κοντά μου. Εδώ μέσα όλοι όλοι είμαστε τρει. Δύο δαρμένοι και ένα που τον τρέλαναν, Χωριανό ο νοσοκόμος. Ξαπλώνουμε σε κάτι παλιοσανίδε ακουμπισμένε σε πέτρε. Αποστροσίδια τίποτα. Στη γωνιά, μια ψάθινη καρέκλα και ένα κασόνι περιτυλιγμένο με εφημερίδε, και απάνω ροδιασμένα κάτι αδιανά μπουκαλάκια και ένα θερμόμετρο. Ένα στενούτσικο διάδρομο περισσεύει όσο για να κινείται ο γιατρό και να κοιτάζει του αρρώστου. Δύο τρύπε χάσκουν προ τη θάλασσα. Τα δύο αυτά αγαρμπανίγματα τα λέμε παράθυρα. Δεν βλέπω τίποτα άλλο μέσα στο αναρωτήριο. Μα κάτι ξέχασα. Να ένα μεγάλο στρογγυλό κούτι είναι για την ανάγκη μα. Την νύχτα απαγορεύεται να βγούμε έξω, μα και τη μέρα δεν μα αφήνουν. Έτσι λοιπόν είμαστε φυλακισμένοι. Δίπλα μου έχω το Χρήστο τον Ιακοβίδη, ένα τόσο δα μέρο που να μην είναι μελανιασμένο δεν βρίσκει. Χέρια, πόδια και πλάτε, όλο το, το κορμί είναι πληγιασμένο, στάζει το έμπιο και το αίμα. Όπω έμαθα από τον Κώστα το νοσοκόμο, τρία μερών θα τον χτυπούσαν για να αποκηρύξει το ΕΑΜ, μα κράτησε. Παραπλά ο Νίκο ένα κληρωτάκι αδύνατο, μακρύ ολοκόκαλα. Τα μπροστινά του δεν διασπασμένα, αφήνουν να φαίνονται τα κομματιασμένα ούλα, τον εβασάνισαν αλήπητα, λέει ο Κώστα. Μα αν είδαν και από είδαν πω δεν λιγάει, τον εβάλαν μέσα σε ένα τσουβάλι με γάτε και τον πέταξαν στη θάλασσα. Από τότε σάλεψε το λογικό του. Ο Χρήστο ο Ιακοβίδη είναι φρενοφρουρό από την Αθήνα και η δουλειά του ράφτη. Είναι ένα απλό παλικάρι. Τι πρώτε μέρε που δεν μπορούσα να κουνήσω τα χέρια μου, μετάζε και με φρόντιζε. Όλο το παρουσιαστικό δείχνει ευγενικό χαρακτήρα. Μου αρέσει η συντροφιά του. Μαθαίνω πολλά κοντά του και ξεκουράζομαι. Ο Νίκο Οβολιώτη βγαίνει μαθρέμα εκεί στα κρογιάλια του παγασιτικού και η δουλειά του με τι ανεμότρατε για ψάρι. Δεν δείχνει καμία περιέργεια να έρθει κοντά μα να ακούσει τι κουβεντιάζουμε. Αδιάφορο για όλα και το βλέμμα του ανέκφραστο. Μονάχα κρατάει μια πράσινη τσατσάρα και με μανία χτενίζει τα μαλλιά του, κι α είναι κουρεμένο γουλή. Λένε πω μου λείπουν κάτι βιδούλε, μια ουνιά ου υψηψίνε, όλο αυτό ανομασάει, νύχτα μέρα, όριξη να έχει να τον ακού. Κάθε προέρχεται το ξενάκι για τη συνηθισμένη του επίσκεψη. Μόλι μπαίνει, ρίχνει μια άγρια ματιά. Τα φρύδια του τρεμοπέζουν, το ίδιο και εκείνα τα χοντρά του χίλια, Μουρμουράει όλο ένα και ανασηκώνει τι κουβέρτε για να δει τι πληγέ μα. Στο βολιό τιμείται και ζυγώνει. Ο ξενάκι δεν βγάνει μιλιά. Μα μήτε και δεν έχετε να ακούσει τίποτα. Έτσι τα μουγκά έρχεται και φεύγει. Από φάρμακα και δίαιτα να μην γίνεται κουβέντα. Για πρωινό μα δίνουν μισή καραβάνα τσάι του βουνού και αυτό άγλικο. Για μεσημεριανό μισή ρέγκα και για βραδινό πατάτε αποξηραμένε. Καμιά θεραπεία δεν μα κάνουν. Οι πληγέ θα κλείσουν έτσι από μόνε του, χωρί φάρμακο και χωρί μια γάζα. Θα είμαστε λέω ξενάκι έτσι μπρούμι τα 10-20 μέρε όσο χρειαστεί, Τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι. Οι χαραμάδε από την ξερολιθιά μπάζουν κρύο. Είναι και η στέγη τσίγκινη, βροντά η βροχή και οι λαγματιέ μα συγυρίζουν για καλά. Να πει πω και η κουβέρτα είναι σόη. Σαν τουλπάνη, χιλιοτρυπημένη, μισή κάτω, μισή απάνω. Έλα λοιπόν να ζεσταθεί. Κάθε πρωί έξω από το μαζεύονται οι άρρωστοι από όλου του λόγου. Του φέρνουν δεκανεί υπηρεσίε με το βιβλίο ασθενών. Έναν έναν φωνάζει ο ξενάκη και μπαίνει αυτού στο στενού τη κοχώρου μπροστά μα και ξεγυμνώνεται. Την ώρα αυτή μα ζητάζει ο να κουκουλωθούμε για να μην βλέπουμε μα εμεί, έτσι όπω είμαστε κουβαριασμένοι, κρυφοκοιτάμε. Ο πρώτο άρρωστο είναι ένα σκελετωμένο λοχία. Τι έχει βρε, μπίζει μια φωνα ο γιατρό. Ο άρρωστο ξαφνιάστηκε, άρχισε να τρέμει. Και μόλι ακούστηκαν τα λόγια του. Διάρεια. Όλη νύχτα δεν σταμάτησα. Στο διάολο μου γκρισε ο γιατρό και γράψε το βιβλίο Δύνατε. Ο άρρωστο παρακαλάει πω τον θερίζει η ευκυλιότητα. Ο ξενάκι του κοπανάει μια κλωτσιά και τον σέρνει έξω. Άλλο. Ένα κληροτάκι τώρα με δύο κόκκινε βούλε στα μάγουλα. Τα αυτιά του φεγγίζουν και ένα βιχαλάκι φουντώνει στα σωθικά του. Εμόπτηση, ξανά εμόπτηση, είπε φοβισμένα το κληροτάκι. Μένουμε μαζί κάτω στο λόχο. Είναι ο Ρόζη από τη Θεσσαλονίκη που δούλευε στο Αλατίνι. Λε αλήθεια, βρέ, πέταξε ξερά τα λόγια το γιατρό. Ο Ρόζη του δείξε το ματωμένο του πουκάμισου. Ο Ξενάκη δεν αποκρίθηκε παρά στο βιβλίο. Ελεύθερο σήμερα. Άλλο. Ζυγώνει ένα φανταράκι μια μπουκιά με πατερίτσε. Πάλι μουρθε βρέ, και εκείνε οι του λε και χόρευαν. Πυρετό, γιατρε, πυρετό. Πού το ξέρει, βρέ, Μαλιώνω. Στο διάολο. Δύνατε. Μα γιατρέ, δεν πρόλαβε να συνεχίσει και ο ξενάκι τον πέταξε έξω. Άλλο. Ένα τσακισμένο εθροφρουρό πέρασε το πορτόφυλλο. Από εκείνου του Μακεδόνε εθροφρουρού που ζυγώνουν τα 50. Μα η δίψα, η αναφαγιά, το ξενύφτηκε πέτρα, του στράγγιξε και μοιάζουν τώρα σωστά γεροντάκια. Τι έχει βρε, έκανε άγρια ο έτσι για να τον αποπάρει. Ο εθροφρουρό κόμπιασε για μια στιγμή, μα κατάφερε και σάλεψε τα χίλια. Αγκούσα, πνίγουμε. Στο διάολο, δύνατε και τον απόδιωξε με σπροξίε. Οι άρρωστοι ακολουθούν, μα ο ξενάκη δεν λαθεύει. Δύνατε, δύνατε. Θα έχουν περάσει πάνω από 150 και άλλοι ακόμα άρρωστοι περιμένουν τη σειρά του. Ο ξενάκη με τα ακουστικά στα χέρια του περνάει χωρί καν να του ακροαστεί. Θα πρέπει όλου να του εξετάσει. Μα αυτό του διαλωσταίνει χωρί καν να του ρίξει ματιά. Βλέπει εκείνη διαταγή. Ουδή ασθενή. Απαγορεύω. Τζανετά του Γιώργιου. Ταγματάρχη διοικητή. Καλά αυτό ο καραβανά. Μα εσεί γιατρέ μου, ένα επιστήμονα που ορκιστήκατε να θεραπεύετε φίλου, εχθρού και εχμαλώτου, πώ το κάνετε αυτό. Πώς θα στρατήσατε από την αποστολή σας. Έχετε ευθύνη. Έχετε προορισμό. Πώς τόσο εύκολα ξεστομίζετε αυτό το δύνατο. Εγκληματείτε γιατρέ. Εγκληματείτε. Ο γιατρό ο Ξενάκη μπορεί να είναι ένα άριστο επιστήμονα και να ήταν από του βοηθού του κόκαλη, όπω λένε. Όμω εδώ στο βράχο, στο κολαστήρι των ζωντανών, έσπασε. Κατέρευσε. Έχασε κάθε ανθρώπινη οντότητα. Τρέμει μπροστά στο διοικητή. Παραλέει με τη σκέψη ότι μπορεί να χαρακτηριστεί πω υποθάλπτει του φανατισμένου εαμίτε. Είναι ένα όρθιο νεκρό που δεν βλέπει, που δεν ακούει, που δεν πιστεύει ότι πονά. Μονάχα σαν ρομπότ γράφει: Δύνατε, δύνατε, δύνατε. Φυσούσε και έριχνε χιονόνερο. Η 8η μέρα του Δεκέμβρη του 1948 ήταν διαβολεμένη. Σπάζαμε πέτρα όταν ξαφνικά μα σταμάτησαν και μα γύρισαν στον καταβλισμό. Εκεί βρήκαμε όλου του αξιωματικού, ακόμη και τον Τζανετάτο. Στα πρόσωπα του έβλεπε μια νευρικότητα και ταραχή. Μα και σε εμά φούνταν χίλιε κακέ ιδέε, τι το έχουν να μα κάνουν. Μια φορά οπλισμένοι δεν είναι και αυτό είναι καλό. Μα τι να τρέχει. Άλλη φορά αυτό δεν ματάγινε. Μα συγκέντρωσαν λοιπόν καταλόγου και μα είπαν: Σε λίγο θα περάσουν καμιά πεντακοσαριά βουλγάρου. Στο σημείο αυτό ο χαγό σταθάκι σταμάτησε. Το μούτρο του πήρε να κοκκινίζει και τα πάνω χείλη του τρεμόπαιζαν. Δεξιά του στέκονταν ο ανθιπολογαγό Αγγελίδη και στα ζερβά ο πεπόνια. Παρατσούκλι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και συνέχισε ο σταθάκι. Εμεί πρέπει να του δώσουμε ένα καλό μάθημα. Δηλαδή θέλω να πω βουλγάρου, τα ανώτερα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματο. Του φέραν από την Ικαρία και του προωθούν στον Νέα Είναι αυτοί οι ίδιοι που έκαναν τι συμφωνίε με του Γερμανού και Βούλγαρου και πούλησαν την Ελλάδα. Είναι αυτοί που μα ξεγέλασαν και μα παρέσυραν στι αντιεθνικέ του πράξει. Εμεί λοιπόν, σαν γνήσιοι αναμορφωθέντε, πρέπει να κάνουμε το καθήκον μα. Θα του βάλουμε αέρα, θα του γιουχαίσουμε και θα του λιθοβολήσουμε. Ακόμη θα του πάρουμε στο κυνήγι με σανίδε για να θυμούνται τι έπαθαν από τα πραγματικά Ελληνόπουλα. Ένιωσα το κεφάλι μου να πυρώνει και το σαλιό να στεγνώνει. Τα δάχτυλα των χεριών μου τρέμαν. Δεν μιλούσαμε και ο ένα για τον άλλον θλιμμένα. Οι αλφαμίτε αλώνιζαν μοιράζοντα πέτρε και σανίδε. Ο Τζανετάτο πήρε θέση μπροστά σε μια ψίδα. Κοντά του, μια κουστοδία αξιωματικών. Ο Ξηρουχάκη, ο Ράντο, ο Παντελόπουλο, ο Γιανιά, ο Πρωτόπαπας, ο Γκούμα, ο Μακριγιάννη. Παρόν ήταν και ο τη, Εμεί είχαμε παραταχθεί εδώ από το δρόμο και περιμέναμε. Κάποτε είδαμε πέρα από την νότια μεριά ένα μαύρο στίγμα. Σιγά σιγά μεγάλωνε και σε λίγο ξεχωρίσαμε μια φάλαγγα που ερχόταν. Ολοένα και ζήγωνε και καρδιά μου να χοροπηδάει. Ένα στο λιμό τα βλέφαρα του κοντολέων που στέκονταν δίπλα μου ανοιγόκλειναν παλαβά, το χρώμα του άσπρο, και τρεμολάκερος. Η φάλεγγα λίγο ακόμα και θα ήταν μπροστά μα. Οι αλφαμίδε ανάμεσά μα δίνανε πνιχτέ διαταγέ. Πετροβολάτε, πετροβολάτε. Ένιωσε ένα δάγκωμα στο ραχοσπόνδυλο. Με τα μάτια μου εκεί στη φάλεγγα. Κοιτάμε, μα δεν πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε. Μπροστά τραβούσε ένα ιερέα, κρατώντα στο ζερβί του χέρι το καλυμάφι και στο άλλο ένα ραβδί. Πατούσε γερά και τα ολαιόσπρα μαλλιά το ανέμιζαν τρελά. Ένα ρίγο άρχισε να με συνεπέρνει. Οι αλφαμίτε μα πρόγνα κάτι γκάριζαν, μα δεν του άκουγα. Τα μάτια μου είχαν κολλήσει σε τρία παλικάρια με ξύλινα πόδια που ακολουθούσαν. Τα μάτια μου υγραίνουν και ένα σύγκρομο υπερομοιάζει. Στα αυτιά μου φτάνουν ψήθυροι, οι ανάπηροι τη εθνική αντίσταση. Οι αλφαμίτε δεν μα αφήνουν ησυχία, τεινάζουν αρβιλιέ, τσιμπάνε, σώνη και καλά να αρχίσουμε την καζούρα. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Να τώρα δύο λεβέντε ακολουθούν με σταθερό βήμα και στιτό κορμί. Οι αλφαμίτε βάνουν πέτρε στη φούχτα μου, μα τα μάτια μου μένουν καρφωμένα. Ο Σαράφη, ο Σαράφη και ο αυτοί οι ψήφοι ακούγονται ένα γύρο. Ένα αλφαμίτη μου πασάρει μια σανίδα για να πάρουμε λέει βούλγαρου στρατηγού στο κυνήγι. Κοντά, κοντά στο σαράφι και αυγερόπουλο, όλη τη μημένη αξιωματική τη αντίσταση. Μάντεκα στη Χατζημιχάλη. Νάση και Πυριόχο. Παπασταματιάδη και Τρογιανό. Φλούτζη και Μακρύδη. Δελιβοριά και Μουστεράκη. Ζωγράφο και Βαζέο. Παραχοβίτη και Μοσχάτο. Μωραίτη και Τσιτσιπή. Μπαρούτσο και Γλύπτη. Κοσμόπουλο και Μπουρατζή. Μαντούκο και Φουσκάκη. Βαμβέτσο και Μανολάκο. Τσίχλα και Καψάλη, Γιακουμέλος, Μακρύ, Βενετσανόπουλο και Κουζέλη. Δεν ζω πια, κάτι σπαρτάρισε μέσα μου. Ένα φω αναστραπή φώτισε τα σκοτάδια και μια φωνή, αχ πώ συγκρατημένη, γλίθρισε από την ψυχή μου. Τη λευτεριά ανοίγω δρόμο, τη στρώνω βάλια και περνά. Δεν μπορώ πια να κρατήσω τα δάκρυα. Για μια στιγμή έστρεψα το κεφάλι δόθε κήθ. Τα παιδιά κλαίγαν, όλα τα παιδιά, ακόμη και αλφαμίτε, και ο λοχαγό σταθάκη. Ακολουθούσε μεγάλη φάλεγκα, Ξεχωρίζω το Γαβριλίδη και το Λουντέμι, τον Ιμβριώτη και το Ρίτσο, τον Ηλιού και τον Φωτιάδη, τον Κατράκη, τον Καρούζο, τον Λιβαδίτη και τον Παπαϊωάννου. Μα τα κλάματα δεν με αφήνουν, με λούζουν. Αχνά πια χωρί όχι τα πρόσωπα, μα τι σιλουέτε των παλικαριών που φορτωμένοι με του μπόγου τραβούν το δρόμο προ τον Γολγοθά. Ούτε ένα από του 9.000 φαντάρου δεν έβγαλε μια φωνή αποδικημασίας. Οι αξιωματικοί κατέρευσαν. Στα μπράτσα του καραφώτη νερούλιασαν τα ποντίκια και έτρεμο λάκερο. Μονάχο Τζανετάτο έμενε να δαγκώνει τα χείλια του και το μούτρο του τα πιο κίτρινο και από το θάνατο. Ρε μπροστά μου πάλι, γρήλισε ο τη αφρίζοντα. Τα μάτια του στριφογύριζαν, τα μπράτσα του συσπάστηκαν απότομα και με μια σήκωσε το βούρδουλα. Ζάρωσα και είχα παραλύσει. Θεέ μου έλεγα μέσα μου. Το ρόπαλο δεν βρόντιξε πάνω μου. Ημέρεψε ο μηνόταυρο. Ρε δεκανέα, κανένα, γιατί μου τον εκουβάλισε. Αυτό ρε ανάνυψε, δεν είναι πια βούλγαρο. Ρε με τη μέθοδο τη αγάπη τον έκανα Έλλην. Τώρα ρε, γιατί μου τον ξανακουβάλισε. Τι μου λογαει το χαρτί. Αν ήξερα ρε το αλφάβητο δεν σέθελα. Άντε στο διάλογο, άνοιξε να ο δεκανέα που μου οδήγησε στο πειθαρχείο έτρεμα από το φόβο και ο υδρό τα σκυλούσε στα μαραγκιασμένα του μάγουλα και σέκανε παγωνιά. Παραλογιασμένο, έχωσε μέσα γελιά του το βιβλίο ποινών και διάβασε. Τιμωρώ το στρατιώτη πολίτη Γεώργιον διαδικασία ημέρου αυστηρά φυλακίσεω διότι δεν επέδειξε Ζήλων και Ισχύτων ο χελό. 10 12 του 1948 Τζανετάτο Γεώργιο, Ταγματάρχη, Διοικητή. Ρε γιατί πάγαινε στην πέτρα χελώνα, Έπρεπε ρε να βγάλει τεράστα ποδάρια. Παρά αυτόμαραι μεγάλο. Οι πατρί και το έθνο κινδυνεύουν. Πρέπει να σου λιανίσω τα κόκαλα, να μην σου δώσω σταλιά φαγή και νερό για δέκα μερόνυχτα. Ρε, κοίταξε με καλά, δεν είμαι βασανιστή. Τι λέτε, κύριε Αλφαμίτη Καραφώτη, έκανα σε τόνο χαμηλό. Σκάσε, ρε, εγώ μιλάω. Αν καμιά φορά σήκωσα χέρι, ήταν γιατί με πεισμόσατε. Βλέπει και η διαταγή λέει να τσακίζω του κουκουέδε. Μα εγώ πάντα παραβλέφτω και σα φέρνουμε μαλακά. Τώρα με αυτό που έκανε πρόδωσε στην πατρί και έχει συνέπειε. Μα έχω καρδιά, πονώ, είμαι άνθρωπο. Συλλογέ με τον άλλον. Σαν κλέτζερ ρουφιάνε, κλαίω κι εγώ μαζί σου, κι α μου φαίνεται. Σα τη γρανάω, ρε κερατάδε, μα τυρανιέμαι κι εγώ μαζί σα. Έχω λεφτή ψυχή. Αντιλαβαίνουμε τον πόνο σα. Τώρα που λες ρε κουκουέδι, έτσι για να θυμάσαι τον καραφότη και να λε μάλαμα παιδί ο καραφότη, θα παραβώ τη διαταγή, τον όρκο μου τον ιερό. Θα κάνω αβαρία δηλαδή. Να ρε, τον τυρά εκείνο και το βράχο. Ε, αυτού θα λουφάξει δέκα μερίτσε. Θα σφυράω και θα ροβολά για φαγή. Θα σφυράω ξανά και θα μα τα πηγαίνει για λούφα. Αντί, σύρε, ήμουνα σαν χαμένο. Θα ρούσα πω Πήγα να πω κάτι, μα δεν έβγαινε φωνή. Τράβηξα τρεκλίζοντα για το βράχο. Στο μυαλό μου βούηζαν τα λόγια του καραφώτη. Θα λουφάξει δέκα μερίτσε. Πίσω από το βράχο. Γύρω στου 250 ονοματέου η δύναμη του λόγου. Όλοι οι αλφαμίτε. Διοικητή ο ανθιπολογαγό Μπουτσικάρη Κωνσταντίνο. Κάτω από την εξουσία του το πειθαρχείο και αυστηρή απομόνωση. Το σύρμα, όπω το λέγανε οι χιλιάδε φαντάρι. Κοντά στον Μπουτσικάρη ήταν και άλλοι αξιωματικοί, μα δεν παίζαν κανένα ρόλο. Ο Μπουτσικάρη ήταν το Α και το Ω πάνω στο λόγο διοικήσεω. Ο Μπουτσικάρη δεν είχε φιλίε με άλλου αξιωματικού, μη τύχε και με κανέναν. Έμενε κλεισμένο στον εαυτό του. Ποτέ του δεν γέλασε, δεν σήκωσε το κεφάλι ψηλά. Μαύρο, κοκαλιάρη, βλωσιρό, βυθισμένο σε συλλογή, σκέφτεται και σιωπά. Όταν κάνει ανάκριση, σε κοιτά κατάματα και σαλεύουν τα χείλια του. Πάρ τον καραφώτη. Να λέμε την αλήθεια, ο Μπουτσικάρη ποτέ του δεν σήκωσε χέρι, μήτε και ακούστηκε η βρισιά του. Για αυτή τη δουλειά είχε ένα σωρό, καλύτερο από όλου ο Τάκη Καραφώτη, αρχιβασανιστή. Ο Μανάλη Ρουμαλιώτη ήταν δεσμοφύλακα στο πειθαρχείο, αυτό διαφέντευε τα 12 παλικάρια που δεν κάναν δήλωση από τι 28.000 φαντάρους που πέρασαν από το Β' Τάγμα Σκαπανέων. Κάθε πρωί ο Μπουτσικάρη συγκεντρώνει του αλφαμίτες και του επιθεωρεί. Είναι σκληρό και αμήλυτο. Απαιτεί σιδερένια πειθαρχία και ζητάει να είναι αμήλικτη στη μάζα των φαντάρων. Κατόπιν ξεχύνονται στον για να ασκήσουν τα αστυνομικά του καθήκοντα. Οι διαταγέ που πήραν είναι αυστηρέ. Ο καθένα από αυτού πρέπει και καλά, σαν τελειώσει τη βάρδιά του και γυρίσει στο λόγο, να έχει και μια ολόκληρη κατάσταση με ονόματα φαντάρων που πέσαν σε παραπτώματα. Έτσι, τρομοκρατημένοι αλφαμίτε, μην τυχόν και ξεσπάσει ο μπουτσικάρη ενάντια τους, και ακόμα τους του και ακόμη του καταγγέλει στον Τζανετάτο ότι δείχνουν ανεκτικότητα και φιλική συμπεριφορά στου φαντάρου, ρίχνονται με τα μούτρα και γράφουν όποιον βρουν μπροστά του. Τάχατε πω έκανε εκείνο ή το άλλο παράπτωμα. Να μερικά. Εχασμουρίθα διαντρόπο, καθήν στιγμή είναι μπροστά του. Έφερε τα σχήρα επί των θυλακίων, κάθε στιγμή του υπέβαλε ερώτηση. Θα είναι από τσιγάρο εντό τη σκηνή του. Εγέλα επιδεικτικό, χωρί να υπολογίζει την παρουσία μου. Ήγγιζαν επί τη μαρμαρινή αψίδο, προκαλώντα ότι ο τρόπο φοράν δημοσίου είδου. Αυτού που έγραψαν οι αλφαμίτε στην ερχομένη το πρωί, κατέβαιναν στου λόχους, του παίρνανε και του κουβαλούσαν στον πουτσικάρι. Πρέπει να πω πω από τη στιγμή που ένα αλφαμίτη έγραφε κάποιον φαντάρο, δεν μπορούσε πια κανένα να επέβαινε και να τον γλιτώσει. Μήτε και αυτό ο διοικητή του λόχου δεν τολμούσε. Εδώ που τα λέμε και αυτοί ακόμα οι λοχαγοί τρέμανε μπροστά στου αλφαμίτε. Ήταν όπω τα λέγαμε τα εσέ του τάγματο. Μόνο το άκουσμα του λόχου διοικήσεω έφτανε για να το αμοκρατηθεί. Έτσι λοιπόν τα παιδιά που αντίκριζαν τον Μπουτσικάρη ήταν πια εξουθενωμένα, τρέμανε και χρώμα δεν είχαν στα πρόσωπά του. Εκείνο που έπρεπε να κάνουν, αν θέλανε τη μορία να ήταν όσο το δυνατόν λαφρότερη, έπρεπε να παραδεχτούν πω πέσανε σε παράπτωμα και να εξάρουν τη σωστή ενέργεια του αλφαμίτη. Ο Μπουτσικάρη λοιπόν έκρινε και καταδίκαζε. Για να απαλλάξει κανέναν, μην γινόταν κουβέντα, δεν χάριζε. Ανάλογα με τη σωματική διάπλαση του κατηγορουμένου, έβγαζε την απόφαση. Κατά μεσή στο γήπεδο του μπάσκετ βρίσκονταν τρία κοτρόνια. Το ένα θα ζήγησε γύρω στι 100 οκάδε, το άλλο γύρω στι 80 και το τρίτο καμιά εξενταριά. Αν ήσουν, α πούμε, πρώτο μπόι, σου φόρτωναν το κατοστάρι, όπω το λέγαμε, και έπρεπε να το κουβαλήσει ψηλά, στο σύρμα. Αν ήσουν πιο αδύνατο, το 80 και αν ήσουν πιο μικροκαμωμένο, σε φόρτωναν το 60. Μα πρέπει να πω και τ' άλλο. Αν το παράπτωμά σου ήταν σοβαρό, δεν έφτανε μονάχα που σε φόρτωναν με το αγκονάρι, Μα ίσα που να φτάσει στο Σύρμα, έτρεχε εξωπίσω σε ένα βασανιστή και σε βαρούσε με το ρόπαλο στα καλάμια. Είχαν και άλλου τρόπου για να τιμωρούν: η βαρέλα. Έπρεπε να τη φορτωθεί, να κατέβει στη θάλασσα και να τη μισογεμήσει. Να την καργάρει δεν έκανε. Όπω λοιπόν η βαρέλα ήταν μισογεμάτη, έκανε μπότζι και χοροπηδούσε στην πλάτη. Από στιγμή σε στιγμή να κατρακυλήσει και να τσακιστεί. Έπρεπε λοιπόν για να μη σεβεί το κακό και έχει άλλε συνέπειε, να δεκαπλασιάσει τι δυνάμει σου, μα η προσπάθεια αυτή σε τσάκιζε. Άλλη τιμωρία ήταν να περπατας γυρω γύρω-γύρω στο γήπεδο του μπάσκετ, φορτωμένος με μια πέτρα, όχι παραπάνω από δέκα οκάδε. Μα καθώ κυλούσε η ώρα, η πέτρα γινόταν ασήκωτη. Για σκέψου να περπατάς πέντε ώρε συνέχεια. Μα δεν τελειώνουν οι τιμωρίε. Σε βάζα να σταθεί με τον ένα πόδι κοιτάζοντα τον ήλιο ή σε φόρτωναν μια πλάκα στο κεφάλι. Όσο περνούσε η ώρα, στην πλάκα κουμπούσαν κι άλλε, κι άλλε. Αν έκανε πως τι πετά, τότε δούλευε το σειρματόσκινο πόντο πόντο στο κορμί σου. Όλε αυτές οι ποινέ έλεγαν την ίδια μέρα. Πολύ σπάνια να κρατήσουν και τη δεύτερη μέρα. Εξώ βέβαια αν ο μπουτσικάρη το θεωρούσε απαραίτητο. Οι 12, οι αλήγιστο όπω του έλεγε η μάζα των φαντάρων, ο λιμερή σπάνι κουβαλάνε πέτρα χωρί κανένα σκοπό. Έτσι μονάχα για να κουβαλάνε. Οι αλφαμίτε κοντά του και βαρούν. Το φαγί του μια κουταλίτσα νερό με μεσημέρι βράδυ. Μα το ίδιο δεν συμβαίνει και με το νερό. Σαν βρεθούν σε τίποτα λακκούδε, ρουφούν τα λασπονέρια. Οι ώρε στην πέτρα τελείωται, στο φαγί ελάχιστο, μα δεν επιτρέπεται να αγοράσουν τίποτα. Δεν μπλένουν μήτε πρόσωπο, μήτε καθαρίζουν το κορμί. Του λείπει το νερό και ο χρόνο. Ένα μόνο λεπτό ανάπαυση δεν έχουν. Από ρούχα να αλλάξουν δεν έχουν. Έλειωσαν όλα. Κάτι κουρέλια κρέμουν τα πάνω του. Το ίδιο και αρβίλε. Η ματισμό δεν του δίνουν. Μη από τα σπίτια του να πάρουν δέματα του επιτρέπουν. Ούτε επιταγέ. Μα και αυτά τα γράμματα δεν του τα δίνουν. Καμιά φορά, όταν ο καραφώτη θέλει να σπάσει κέφι, του συγκεντρώνει με σκοπό τάχατε πω θα του μοιράσει γράμματα. Σαν μαζευτούν λοιπόν τα 12 παλικάρια, διψασμένα από τη λαχτάρα να δουν δύο λόγια γραμμένα από τα αγαπημένα του πρόσωπα, ο καραφώτη τότε του δείχνει επιδεικτικά τα γράμματα και τα σκίζει κομματάκια-κομματάκια. Αν δεν μου τζώσετε το κομμουνιστικό κόμμα, γράμμα δεν έχει και γελάει σαρκαστικά. Να στείλουν γράμμα, μήτε και αυτό το δικαίωμα έχουν. Να δηλώσουν ασθένεια πάλι δεν επιτρέπεται. Ούτε και να πάνε στον γιατρό. Ούτε ασπιρίνη, ούτε κινήνο του χορηγούν. Ένα μεσημέρι ο καραφό τη έκανε πω κουντούφλησε και έξε το κουβαδάκι με το πατατόζι μου. Ήθελε να σπάσει κέφι βλέποντά του να ρίχνονται με τα μούτρα και να γλύφουν τα βράχια σπρώχνοντα και κλωτσόντα ο ένα τον άλλον. Μα σκέλιασε σαν είδε πω μέναν αδιάφοροι. Συχνά του έδαινε στα αντίσκηνα και του άφαινε δύο και τρει μέρε νηστικού και διψασμένου. Μα σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μπροστά του σε καραβάνε γεμάτε με φαγή Α κατηγορία και τενεκέδε νερό. Δικά σα ρε, μονάχα μια δυσανάγνωστη θέλω. Μια δυσανάγνωστη και τίποτα άλλο. Μα μήτε και τη νύχτα βρίσκουν ησυχία σαν του αφήσει ο πέφτουν στο δεσμοφύλακα Μανώλη Ρουμελιώτη. Εκεί κατά τα μεσάνυχτα και με τη δύναμη του ρόπαλου, του σηκώνει και του αναγκάζει να κάνουν ειδική γυμναστική. Την ήθα το σύρμα φωτιζόταν με προβολή. Όταν βαρεθεί, του παρατάει αφού ρίξει μερικέ ξεγυρισμένε ροπαλιέ. Συχνά ο Ρουμελιώτης, έτσι όπω κοιμούνται, πάει και τους ρίχνει κουβάδες θαλασσόνερο νερό ή κάνει το άλλο. Σαν λείπουν στην πέτρα, παίρνει την κουβέρτα και τη μουσκεύει για να μην σκεπαστούν τη νύχτα. Άλλε φορέ ο ρουμελιό του μαζεύει στο μεγάλο πλάτομα το στρωμένο με γαρμπίλι. Τότε του βάζει στη σειρά και του διατάζει να γονατίσουν και έτσι να τρέξουν ίσα με πέρα ποιο θα νικήσει. Όποιο στάσει λέει πρώτο θα έχει δέκα μέρε ξάπλα. Ο δεύτερο 7 και ο τρίτο πέντε μέρε ξάπλα. Και χαχανίζει δονικά και περιμένει να χειροκροτήσει τον νικητή. Μα τα δώδεκα παλικάρια δαγκώνονται καθώ κάνουν τη μαρτερική του πορεία. Τα αγώνα τα ματώνουν, οι σάρκε ξεσκίζονται και η καρδιά στάζει φαρμάκι. Μα κανένα δεν κάνει μια κίνηση να ξεπεράσει τον άλλον και όλοι μαζί κινούνται σε μια ευθεία γραμμή. Με αυτό ο Ρουμελιώτη θέλει να του διασπάσει, να τσακωθούν μεταξύ του και να κοιτάξει ο καθένα τον εαυτούλη του. Μα δεν κατάλαβε, ούτε θα μπορέσει ποτέ του να νιώσει πω τα παιδιά αυτά είναι ενωμένα σε μία και μόνο καρδιά. Συχνά ο Ρουμελιώτη τι νύχτε του κατεβάζει στη θάλασσα και του αφήνει ώρες ολόκληρε μέσα στο παγωμένο νερό. Μια νύχτα πάλι δεν άκουσα φασαρία στο σύρμα. Α είναι, είπα, εισήχασαν και μια νύχτα. Μα το πρωί σαν πήγαινα για το λιμέρι μου, τι λέτε πω Ο Ρουμελιώτη είχε του 12 ολονυχτή με στη βροχή και έκοβαν βόλτε ολόγερα στο γήπεδο του μπάσκετ, έτσι λέει, για να μάθουν, να βάλουν μυαλό και να αποκηρύξουν. Μια μέρα ο ρουμελιώτη έπιασε το βαγιάκι και τον κρέμασε από το στήθο σε μια κολόνα. Ωρε τον είχε έτσι. Σαν τον είδο καραφώτη πήρε μια βαριά πέτρα και την έδεσε στα πόδια. Το κορμί τραντάχτηκε και το κεφάλι του παιδιού έγειρε. Το πρόσωπο συσπάστηκε μια-δύο φορέ και η γλώσσα του πετάχτηκε έξω. Ο καραφώτη φούσκωσε σαν γαλί. Ρε ακόμα πιστεύει στο κομμουνιστικό κόμμα. Μα δεν έπαιρνε απόκριση και από το κακό του έχωσε την κάθρα του τσιγάρου στον αφαλό του βαγιάκι. Ο ρουμελιώτη σπάνια βαράει με το ρόπαλο. Η αγάπη του είναι το μαυροκόκκινο. Είναι ένα μαστίλιο πεντάκλωνο από ηλεκτρικό καλώδιο. Με αυτό βαράει. Ο ρουμελιώτη που δεν ξέρει μήτι τον υπογραφή του να βάλει, ένα μόνο έχει σκοπό. Να ξεπεράσει τον καραφώτη. Να γίνει ο πρώτο από όλου του βασανιστέ. Και ρίχνεται με μανία στα δωδεκα παλικάρια. Ο καραφότη μπορεί να μοιάζει με άνθρωπο, μα δεν ήταν ποτέ το άνθρωπο. Μέσα του φωλιάζει το τέρα και δείχνει μια κτηνοδεία πρωτοφανέρωτη. Δεν λυπάται. Νιώθει αγλία. Ιδωνίζεται βλέποντα να σπαράζει χτυπάει με λύσα, όχι γιατί έχει προσωπικά, μα γιατί έχει πια αναπτυχθεί συνήθω συνήθεια να χτυπάει. Και όταν δεν χτυπάει, νομίζει πω η μέρα του κυλάει χωρί νόημα. Βασανίζει γιατί κατάλαβε πω τον έχουν μόνο για αυτή τη δουλειά. Βασανίζει για να δείχνει τη μεγάλη του μαστοριά. Βασανίζει για να κρατήσει το μεγαλείο του μέτρου. Βασανίζει για να κρατήσει την πρωτιά. Βασανίζει γιατί αλλιώ κινδυνεύεται το μάρι του. Τον τζανετά το μέρα και νύχτα τον απασχολεί το ζήτημα των 12 μετανόητων, όπω σου έλεγε. Το όνειρό του ήταν να μην μείνει κανένα χωρί δήλωση για να σηκώσει λευκή σημαία στο σύρμα, ώστε να ορθώσει το ανάστημά του και να φιγουράρει ο υπαριθμόν ένα κομμουνιστοφάγο. Είτε με το μαλακό είτε με το άγριο, έλεγε μέσα του, κατάφεραν να κάνουν δήλωση 28.000 φαντάρι. Και τώρα κολλήσαμε στου 12 και μου χαλούν τα σχέδια. Κατά βάθο αναγνώριζε την παλικαριά του, μα η τύφλωση τον έσπροχνε ο σε πιο απάνθρωπα μέσα. Βέβαια ήταν εύκολο να του ξεφορτωθεί και είχε όλη τη δύναμη. Θα σκάρωνε μια βρωμιά και τρέχα να βρει άκρη. Μα δεν ήθελε να βουτυχθεί πιο βαθιά στο αίμα. Κάτι τέτοιο θα ήταν χοντροκομμένο έγκλημα σαν αυτό που έγινε στο πρώτο τάγμα. Δεν ήθελε νεκρά κουφάρια. Οι υπογραφέ, αυτέ έχουν αξία, άσχετα πώ πάρθηκαν. Έτσι, κάθε πρωί στι 7.30 καλούσε στο δικητήριο τον Μπουτσικάρη για να μάθει την κατάσταση στο σύρμα. Σαν έφτανε ο Μπουτσικάρη, στέκονταν προσοχή, χαιρετούσε και ανέφερε. Κύριε δικητά, παρά τα προσπαθία μου, ουδεμία μία μεταβολή στην απομόνωση. Οι 12 εμένουν αποφασιστικό. Ο Τζανετάτο, που τόσο περίμενε το σπάσιμο των 12, σαν άκουγε τη στερεότυπη πια αναφορά, σκύλιαζε. Άλλαζε χρώματα, έτριζε τα δόντια και χτυπούσε τη γροθιά του στο ξύλινο γραφείο, ουρλιάζοντα. Ήσαν ήκανο σαν να δαμάσει 12 αλητήριου. Απαιτώ να πολλαπλασιάσει τα μέσα και να μου φέρει τι υπογραφέ του. Και χαμηλώνοντα τον τόνο τη φωνή, πρόσθετε. Μπουτσικάρι, παιδί μου. Μόνο τι υπογραφέ του. Πρόσεχε, παιδί μου. Μην έχουμε τίποτα νεκρού. Ο ανθυπολογαγό δέχονταν την ψυχρολουσία ανέκφραστο, έκανε μεταβολή και χάνονταν. Θα χάσω τη θέση μου, σκεφτόταν. Αυτά τα βουλγαρικά σκυλιά βάλθηκαν να με καταστρέψουν. Μα πού θα με πάτε το Μάρια, θα σα βγάλω τα δόντια και θα σα κάνω αρνάκια. Σα γύριζε στο λόγο, καλούσε τον καραφότη και τον πρόσταζε. Βάραβρε, τι του λυπάσαι. Εγώ είπα να μην βάψω τα χέρια μου. Μα εσένα τι έχουμε και σε πληρώνουμε. Βάραβρε, δεν έχει νεύρα. Μα κοίταξε καραφότη, μην του βάλει στον τάφο για πάντα. Έτσι ο καραφότη έπαιρνε του βοηθού του. Το Μιχαλάκι και τον Μπλιάκα. Το Λαμπράκο και τον Ψιχάρι. Τον Τσίμπλι και τον Σταματόπουλο. Και όλοι μαζί ρίχνονταν αφιονισμένοι πάνω στα 12 παλικάρια θα έλεγε κανεί πω τα 12 αυτά φανταράκια είναι δυστυχισμένα πλάσματα. Μα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά αυτά ζουν σε ένα δικό του κόσμο. Υποφέρουν τη ζωή του με καρτερία. Δεν είναι καθόλου καταπτωμένα. Έχουν μια ανεξάντλητη αντοχή. Μια ιδέα τα χαλιδώνει. Πάντα είναι ήρεμα. Το χαμόγελο παιχνιδίζει στα γδαρμένα χίλια του και η γλυκιά κουβέντα δεν του απολείπει. Νιώθει μια σιγουριά να βρίσκεσαι κοντά του. Μια χαρά, μια αισιοδοξία. Τα γνώρισα όλα τα παιδιά δέκα μέρε τώρα που έκανα στο πειθαρχείο. Έζησα κοντά του. Πόνεσα όσο ποτέ. Τα αγάπησα όσο τίποτα στη ζωή μου και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ μου. Να τα ονόματά του. Θανάη Τσουπαρόπουλο, δημοσιογράφο. Χρήστο Ιακοβίδη, ράφτη. Άδωνη Τριανταφίλη, γιατρό. Γιώργο Βαγιάκη, γεωργό. Ηρόδη Κακογιάννη, γεωπόνο. Νίκο Αμαξόπουλο, χρυσοχώο. Κυριάκο δημοσιογράφο. Ζήσιμο, Χρήστο Μιλιονόπουλο, εργάτη, Παναγιώτη Ελή, αρχιτέκτον, Ζαήμη Ιπποκράτη τη Ανοτάτη Εμπορική και Βαγγέλη Καλαϊτζή, το βράδυ που γυρίσαμε στον καταβλισμό, μάθαμε δυσάριστα νέα. Δεν φτάνει λένε η αποκήρυξη, θα φτιάξετε και ομιλίε που θα διαβαστούν από τι χουλιάστρε για να τι ακούσουν όλοι στο τάγμα. Θα γράψετε και επιστολέ, πολλέ επιστολέ. Θα σταλούν στο χωριό και ο παπά θα τι διαβάσει στην Εκκλησία. Ακόμη θα σταλούν επιστολέ και στο δάσκαλο του χωριού και στον μπακάλι και στον πραγματευτή. Ακόμη οι επιστολέ μα θα καρφωθούν και στον πλάτανο τη πλατεία για να το πάρουν χαμπάρι όλοι. Και να λέμε στι επιστολέ ότι εδώ, με τη διδασκαλία και την αγάπη των αξιωματικών μα και ιδιαίτερα του διοικητή μα κυρίου Τζανετάτου, καταλάβαμε πόσο προδοτικό ήταν το ΕΑΜ. Μα δεν φτάνει να το παραδεχόμαστε. Πρέπει, λένε, να ζητάμε να το αποκηρύξουν και οι δικοί μα. Και με τη σειρά του να στείλουν επιστολέ στον κύριο Σταθμάρχη τη χωροφυλακή του χωριού του. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν, εμεί από εδώ να του ξεγράψουμε από μα. Μα και αυτά δεν είναι αρκετά. Πρέπει, λένε, να δείξει και έμπρακτη με τα μέλια δηλαδή να κάνει αντικομουνιστική θεωρία. Να γράφει μελέτε ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, δεν πει ρόλο αν είσαι τη πρώτη δημοτικού, φτάνει να τι υπογράφει. Κι όμω όλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να κάνει κι άλλου να ακολουθήσουν τα βήματά σου. Να μην διστάζει να καταγγέλει αυτού που δεν δείχνουν προθυμία και να παρακολουθεί κάθε κίνηση του διπλανού σου. Μα πάνω απ' όλα να πάρει το βούρδουλα και να τσακίζει κεφάλια και πλευρά. Μονάχα έτσι θα αποτοξινωθεί από το κομμουνιστικό δηλητήριο. Θα έχει στου τη πατρίδα και θα Έλληνα. Έτσι ξανάρχισαν τα παλιά, ανακρίσει, βούρδουλα, χαράδρα. Και καλά να υπογράψουμε επιστολέ. Έχει γούστο να ξαναφέρουν τη μέθοδο τη δίψα. Τα φανταράκια αρνούνται, δεν υπογράφουν επιστολέ, μήτε δέχονται να κάνουν ομιλίε. Ρίχτηκαν κατά πάνω στο Δημήτρη Δούκαρη και καλά να υπογράψει επιστολέ. Αυτό τίποτα. Τον εβασάνιζαν νύχτα και μέρα, ώσπου δεν βάσταξε από τα μαρτυρία και έκοψε τι φλέβε του. Όμω τρέξαν οι φανταριατροί και τον γλίτωσαν από του χάρου Την ίδια τύχη είχε και ο Πολύκαρπο είναι λίγε μέρε που δεν ζητούν επιστολέ, μήτε ομιλίε. Μου άρχισαν ένα άγριο κυνηγητό. Μα βουτούν και μα πρόγουν στα συνεργεία σώνη και καλά να φτιάξουμε κάτι, ό,τι περνάει από το χέρι μα. Παραξενευτήκαμε, μα γρήγορα μυριστήκαμε τα σχέδιά του. Ήρθε και η διαταγή και ξεκαθάρισε το πράγμα. Απεφασίστηκε η οργάνωση τη πρώτη εθνική εκθέσεω των μονάδων Μακρονίσου, η σταθεθούσα του Ζαπίου Αθηνών, τη 17η Απριλίου 1949, και συνέχισε η διαταγή. Σκοπό. Πρώτον, δημιουργία στοργικού περιβάλλοντο και ατμοσφαίρα εμπιστοσύνη με επίδειξη ειλικρινού και ίσου ενδιαφέροντο προ όλου του οπλίτα. Δεύτερον, επίδειξη ανωτέρου ήθου εκ μέρου των αξιωματικών των μονάδων. Τρίτον, απασχόληση όλων των εκπαιδευμένων οπλιτών. Τέταρτον, εθνική, κοινωνική, ηθική, χριστιανική διδασκαλία. Πέμπτον, χρησιμοποίηση των ίδιων ανανυψιάντων για διαφωτιστικέ ομιλίε. Έκτον, ανάπτυξη τη ψυχαγωγία. 7 πρακτική εκδήλωση του ενδιαφέροντο τη διοικήσεω. Έτσι, το κυνηγητό κρατάει μέρα νύχτα. Άρπαξαν του τσαγκαράδε και του ραφτάδε, του γλύπτε και του ζωγράφου, του ζαχαροπλάστε και του χρυσοχώου, του μαραγκού και ένα σωρό ακόμα ειδικότητε και με το στανιό του βάλα να δουλεύουν. Όσοι αρνήθηκαν και ήταν οι πιότεροι, του λιάνισαν. Γέμισε το πειθαρχείο και το αναρωτήριο. Μα το σχέδιό του είναι σατανικό. Απ' την πέτρα ξέκοψαν τον Χρήστο Μαρμαρά, έναν αληθινό γίγαντα. Η Ειρηνοδίκη Αλεξανδρούπολη, τότε που ήταν άνθρωπο. Του φόρεσα λοιπόν ένα λευκό φανελάκι και αθλητικό παντελονάκι και του μια σφαίρα. Να κάνουμε στο είπα πω την πετάσαι έτσι ακριβώ όπω οι αθλητέ. Και τότε η φωτογραφική μηχανή τσαφ τη δουλειά τη. Μάζεψαν καμιά δεκαριά, του δώσανε κιθάρες και ακορντεόν και άλλοι κολυμπούσαν και η φωτογραφική μηχανή σε ενέργεια. Άλλου δέκα του αράδιασαν στι βρύσει και σαπουνίζονταν και η μηχανή φωτογράφησε. Μα το πιο κομικό απ' όλα έγινε το μεσημέρι εκεί που παίρναμε το σπανακόσμο. Να σου εδεσιμότατο δεδούση με όλα του τα άμφια πήρε θέση δίπλα στα καζάνια και άρχισε τη θρησκευτική ομιλία. Ανανύψατε, μετανοείτε. οι κεροί ούμενε τη τέκνα μου. Τέκνα μου. Και ο φωτογράφο από κοντά, τσαφ με τη μηχανή. Όλε τούτε οι φωτογραφίε θα μεγεθυνθούν, θα κονιζαριστούν και θα πάρουν θέση ζηλευτή στην έκθεση Ζαπίου. Εμά του αρρώστου μα στείλαν στο ατελείο να βοηθήσουμε του καλλιτέχνε. Περάσαμε μια μέρα ήσυχη χωρί τη φοβερά του αλφαμίτη. Πλέναμε τα πινέλα με νεύτη και καρφώσαμε κάτι μεγάλα τελάρα με χασέ που προορίζονταν για κατατοπιστικότητα πανό για την έκθεση. Να τη λέγανε με γαλάζια καλλιγραφικά γράμματα. Ιδού, ελεύθερη ψυχή και τα έργα των, έργα ιδία βουλήση που αναβοβάζουν τον άνθρωπο εις υψηλά ιδεώδη. Ιδού, η, η οπλίτε, εύρωστη και θαλερή επιδιδόμενη στον αθλητισμό και την κολύμβηση. Ιδού, η, η οπλίτε διδασκόμενη γλυπτική και ζωγραφική και ουχή κατά καταναγκαστικά έργα. Ιδού, ο ερεύ, ιστάμενο νυχθημερών παρά το του πυμνίου του. Ιδού, ο πεφωτισμένο διοικητή. Ταγματάκι Τζανετάτο Γιώργιος, ο Διακεκριμένο Επιστήμων, ο Άξιο, ο Σόφρον, ο Ενάρετο, ο Μέγα Πνευματικό Υγέτη, ο Άσπυλο, ο Αλτρουιστή, ο Ανήρ που απεχθάνεται τη βιοπραγία και το ψεύδο, ο άνθρωπο που διάγει αυστηρών ασκητικών βίων, ο αφιερώσε αυτή ταύτη τη ζωή του και στην υπόθεση τη αναμορφώση των παραπλανηθέντων τέκνων τη. Για πρώτη φορά σήμερα είχαμε επίσκεψη. Ήρθε ο πρεσβευτή του Καναδά Λαφλέ. Παραταχθήκαμε στο λιμάνι και τον υποδεχθήκαμε. Ύστερα ανεβήκαμε στη Λέσχη και ο κύριο πρεσβευτή άρχισε να βγάζει λόγο. Έλεγε, έλεγε, μα παραδόξω δεν υπήρχε διερμηνέα να μεταφράζει. Έτσι ο κύριο πρεσβευτή τα έλεγε και τα καταλάβαινε μόνο του. Ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε του αλφαμίτε να μα ρίχνουν κλωτσιέ και να μα γράφουν γιατί δεν κάνουμε εκδηλώσει χαρά. Έτσι λοιπόν βάλαμε μπρο και χειροκροτούσαμε αβέρτα. Αλήθεια. Τι να σκέφτονταν όλα αυτέ άραγε, να φαντάστηκε πω οι 9.000 φαντάροι που ζητοκράβαζαν δαιμονιωδώ να γνώριζαν όλοι απ' τέστος, την καναδέζικη γλώσσα του. Όλο και πιο συχνά έρχονται ξένοι. Είναι κάτι ξανθομπάμπορη με παρδάλα ρούχα. Μα περιεργάζονται με την περιέργεια εκείνη που θα κοίταζαν άγρια θηρία σε ζωολογικό κήπο. Λίγο πριν έρθουν, μα γυρίζουν από την πέτρα. Του κασμάδε, τα φτιάρια και τα ζεμπίλια, όλα τα εξαφανίζουμε. Του ξυπόλυτου, του τυπημένου και του άρρωστου, του στέλνουν πίσω στι χαράδρε. Όλα πρέπει να είναι ωραία και καθαρά. Ύστερα μα παίρνουν και μα ανεβάζουν στη λέσχη για να του δούμε και να ακούσουμε να ρητορεύουν. Μα κανένα από όλου αυτού του κυρίου δεν κατέβηκε ποτέ να ρωτήσει για τη ζωή μα. Είναι μέρε που δεν κάνουμε άλλη δουλειά από το να καλωσορίζουμε του υψηλού ξένου, όπω μα λένε. Ανοίξανε τα πουλάκια μα στα φτερά του και μα έρχονται. Ξένοι και δικοί μα, σωστή επιδρομή. Μα δεν βλέπουν μόνο, λένε και τα λογάκια του. Ο δημοσιογράφο Λάμπρου Σκορμιλά είπε: Πιστεύω ότι όλοι οι πολίτε πρέπει να περάσουν να γνωρίσουν και να ζήσουν στη Μακρόνησο. Ο Αμερικανό δημοσιογράφο Σίστμαν είπε: Νομίζω ότι η Μακρόνισος είναι ό,τι ακριβώ χρειάζεται όλο ο δημοκρατικό κόσμο. Ο Αμερικανό Δημοσιογράφο Ουλτσεμπεργκερ είπε: Προτιμώ να βλέπω παρά να μιλώ. Ο Υπουργό των Στρατιωτικών, ο κ. Στράτο, είπε: Αισθάνομαι υπερηφάνεια, διότι είμαι εκ των προτεργατών τη ιδέα, αλλά οφείλω τιμή μεγάλη στου συντελεστά του έργου και ιδέα των συνταγματάρχη Μπαερακτάρη και λοιπού αξιωματικού. Ο Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Ρέντι είπε: Στην Μακρόνισον διεξήχθηκε και κερδίθη μεγαλύτερα μάχη τη Ελλάδο εναντίον του κομμουνισμού. Τιμή και δόξα στον διοικητή τη Συνταγματάρχη κ. Μπαϊρακτάρι και του εκλεκτού συνεργάτε του. Το δίλημα τη ασφαλεία. Ποιο είναι ο φίλο, ποιο είναι ο εχθρό, το λέει η Μακρόνισο. Οδηγεί δια τη διαφωτίσεω στην εξόντωση του εχθρού. Σφυριλατεί την ενότητα του έθνου και αναδεικνύει ήρωα. Σήμερα είναι 24 του Ιούλη 1949. Μα γύρισαν από την Πέτρα και είμαστε μαζωμένοι κάτω από τη Λέσχη. Καρτερούμε και τραγουδούμε και κάθε τόσο μπήγουμε τι φωνέ έτσι ρυθμικά. Να σα δούμε, να σα δούμε, εδώ που τα λέμε, μην τα ξέρουμε ποιο είναι το υψηλό πρόσωπο, μα μήτε και μα νοιάζει. Μονάχα να σκοτώνουμε την ώρα μακριά από την πέτρα. Αυτό μα ενδιαφέρει. Μα τη φορά αυτή, ο υψηλό επισκέπτη είναι ένα χαμηλό και αδυνατούλη ανθρωπάκο. Ωστόσο, δείχνει ευγενικό και καλοκάγαθο. Ο στρατιώτη Παλιάκο, ένα από τα τσανάκια των γραφείων, ζήγωσε το μικρόφωνο και άρχισε να καλωσορίζει τον υψηλό εκ μέρου τάχατε των οπλιτών του τάγματο. Καλωσορίσατε, μεγάλε μα δάσκαλοι και υπουργέ τη παιδεία, κύριε Τσάτσο, και συνέχιζε τα σαλιαρίσματα για ώρα. Ύστερα η σειρά του κυρίου Υπουργού τη Παιδία. Αγαπητά μου παιδιά, έτσι άρχισε τον λόγο του ο καθηγητή τη φιλοσοφία του δικαίου ο κ. Τσάτσο. Στη Σπαρτιατική Πολιτεία τη Μακρονήσου δημιουργούνται οι πρωτοπόροι μια νέα ηθική, εθνική και κοινωνική ζωή τη Ελλάδο. Αυτή θα είναι στο μέλλον οι φορεί και οι ενσαρκωτέ του μεγαλύτερου γεγονότο που λαμπρύνει κάθε φορά την ιστορία τη ανθρωπιά επί του ηλισμού και τη βία. Όταν αργότερα θα ψάχνουν οι ιστορικοί να εξηγήσουν την ήταν του κομμουνισμού στην Ελλάδα, η βαθύτερη εξήγηση θα είναι αυτή η νέοι, οι νικητέ πρωτοπόροι τη στο σημείο αυτό, ο Τζανετάτο έγυρε και έσφιξε το χέρι του κυρίου Υπουργού. Φυσικά και οι παρευρισκόμενοι αξιωματικοί ακολούθησαν το παράδειγμά του. Ο κύριο Υπουργό χαμογελούσε ευτυχισμένο και με ένα ολόλευκο μαντήλι σφούγγιζε το ιδρωμένο του μέτωπο. Έβηξε μια-δυο φορέ έτσι διακριτικά και με έντονο τόνο συνέχισε την ομιλία του. Όλη στη ζωή μα πρέπει να περνούμε μια μακρόνισο. Το θαύμα αυτό είναι ελληνικό και έγινε με την πυθό, τη στοργή, την κατανόηση, την επίοικεια, τη δημιουργία. Οι αλφαμίτε μα κλωτσούσαν, μα βρίζαν, μα απειλούσαν και καλά να χειροκροτούμε. Πιάσαν ακόμα να γράφουν και τα ονόματα αυτών που χειροκροτούσαν ανόρεχτα. Το βράδυ λέγαν θα μα κανονίσουνε. Και ο κύριο Υπουργό τη Παιδεία και Καθηγητή συνέχισε. Η Μακρόνισο μακραίνει και πλαταίνει. Σε λίγο θα σκεπάσει όλη την Ελλάδα. Το εύχομαι. Ήρθα ω δάσκαλο. Θα ήθελα να βρισκόμουν στη θέση σα. Η ζωή που περνάτε εδώ είναι μια ευλογία. Θέλω να σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι σήμερα. Αυτό το θέαμα μου δίνει δύναμη και θα το διακηρύξω παντού, όταν θα φύγετε από εδώ, σα παρακαλώ να έρθετε να μου σφίξετε το χέρι και τότε θα κάνω κάτι που τώρα δεν μπορώ. Να σα ασπαστώ τον καθένα σα χωριστά. Ο Τζανεδάτο αγκάλιασε και ασπάστηκε τον κύριο Υπουργό και ο φωτογράφο Τσαφ αποθανάτησε την εικόνα. Οι αξιωματικοί χειροκροτούσαν και εμεί χειροκροτούσαμε και πετάγαμε τα καπέλα μα ψηλά. Και οι γράφαν όσου δε φώναζαν να μαζίσει κύριε Τσάτσο, να μα δάσκαλε. Η αναμόρφωση στο φόρτι τη. Η σειρά των παιδιών τώρα. Κουβάλισα στο πρώτο τάγμα μερικέ χιλιάδε. Είναι από 8 χρονών, είσαμε 15. Κυλάει λένε στι φλεβίτσε βουλγάρικο αίμα και πρέπει να αναβαπτιστούν στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Είδανε τα βράχια, τι χαράδρε, του ροπαροφόρου αλφαμίτε και του κόπηκαν ένα του. Ρέψανε τα καημένουλια μακριά από τη μάνα στο χάδι. Κόλλησε το στομαχάκι του από την πίνα, κοράκιασαν από τη δίψα. Αυτό ο αδυσόπιτο λίβα τηγάνισε το τρυφερό δερματάκι του. Και τη νύχτα κοιμούνται ένα κουβάρι κάτω από τη μεγάλη τέντα κατάχαμε στα βράχια και τουρτουρίζουν τα κορμάκια του από τα γιάζι. Μια ώρα τη δύναμη μα κατευθύνει. Τώρα πια ζούμε για ένα σκοπό, θα ρίξει πήραμε καινούρια δύναμη. Να πέσουμε με τα μούτρα να βοηθήσουμε τα θώα αυτά πλασματάκια. Κλέβουμε από τη λύση αξιωματικών ξεροκόμματα, από φάγια, κόκαλα, ό,τι βρούμε. Βρήκαμε φανέλε, κάλτσε, σόβρακα, πουλόβερ. Και πόσοι δεν βοηθούν. Ο Επιλοχία Κοτρότσο, ο Στάθη Αλεξανδρή, ο Γιώργο Κοροναίο, ο Γιάννη Νερούλια, ο Φίλιπα Τσικνιά. Μια αγκαρία πηγαίνει κάθε πρωί με το καμιόνι στο τρίτο τάγμα για να πάρει την κουραμάνα. Μαζί τη κουβαλάει όλα όσα έχουμε μαζέψει μέχρι στιγμή. Μα είναι δύσκολο πολύ να τα περάσουν από το φυλάκιο από του διπλοσκοπού αλφαμίτε. Έτσι θα κρύβουν μέσα στον κόρφο του, στα μανίκια του, στο παντελόνι του, μέσα στο στόμα του, όπου μπορούν. Σε αυτά στα παιδιά, όσο σοφέρ καμώνεται πω βίνει μηχανή. Έτσι βρίσκουν καιρό και μοιράζουν τα πράγματα. Μα το δράμα των παιδιών είναι μεγάλο. Ο Σούλη με του συνεργάτε του περιτριγυρίζουν τα παιδάκια και χαριεντίζονται. Για μια στιγμή σταματήστε το λογισμό σα από κάθε άλλο και βάλτε στο νου σα τι χειρότερε βρωμιέ. Και να φανταστεί πω την έμπαση του στρατοπέδου μια πελώρια πινακίδα με ολόχρυσα γράμματα μα κατατοπίζει. Πρότυπο κέντρο διαπαιδαγωγή ω ανηλίκων. Να τη διαβάζουμε στο περιοδικό Σκαπάνευση Μακρονήσου. Η νέα μα προσπάθεια. Τα εγγένεια του κέντρου ανηλίκων. Το πρωί τη 22η Αυγούστου 1949, στο πρότυπο κέντρο διαπαιδαγωγή ω ανηλίκων, που έχει εγκατασταθεί στο ΓΑΜΑ Α, έγινε αγιασμό από τον πανοσολογιότατο αρχημανδρίτη κύριο Κωνσταντίνο Αγριανίτη, με την ευκαιρία τη ενάρξη των μαθημάτων. Έχει ήδη καταρτιστεί πλήρε αναμορφωτικό πρόγραμμα μαθημάτων και κατάλογο ειδικών που ανέλαβαν το έργο τη διαπαιδαγωγήσεω. Σημαδιακή μέρα, αλυσμόνητη, χαράματα το πρωτομαγιά του 1948. Με αυτά τα λόγια άρχισε τη διήγηση το Καλέμη, ένα κληροτάκι που στα σωθικά του φούντωνε το χτυκιό. Μα είχαν πηγεμένου, άρρωστου και ξυπόλυτου, πέρα από το στρατόπεδο και μα καταχρόνιασαν στη χαράδρα για να μην μα αντικρίσουν οι υψηλοί ξένοι που αλώνιζαν στο τάγμα. Για να μην δουν τα χάλια μα, για να μην μάθουν την αλήθεια. Ο Καλέμη πήρε βαθιά ανάσα και συνέχισε. Σα φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο τάγμα, είχε πια σκοτεινιάσει. Μόλι πατήσαμε το πόδι μα στο λιμάνι, γιουριάραν οι αλφαμίτε και μα κοπανούσαν με τα ρόπαλα. Βαρούσαν μέσα τα όλα. Ξαφνιαστήκαμε. Βέβαια κάτι είχαμε ακούσει στο διερχομένον, μα η φαντασία μα δεν μπορούσε να πιάσει την πραγματικότητα. Φωνέ, όλα αγωνία και σπαραγμό ακούστηκαν από όλα τα παιδιά. Και ήμασταν καμιά πενταριά όλοι όλοι. Μα είπαν να αποκηρύξουμε το ΕΑΜ, αλλιώ θα μα πνίγανε όλου. Πέντε παιδιά βγήκαν και δήλωσαν μετάνεια. Μα οι αλφαμίτε θέλανε και καλά όλοι μα να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Μα δεν θέλαν τα παιδιά. Μάλιστα ο Νίκο Αβολιώτη που το έλεγε η καρδιά του, του μπήκε στο ρουθούνι. Το ΕΑΜ ήταν πατριωτική οργάνωση. Πολέμησε του Γερμανού από την πρώτη μέρα και έδωσε πολλού νεκρού. Σαν άκουσαν αυτά οι αλφαμίτε, τον έβαλαν κάτω και τον ποδοπατούσαν. Πρώτη μου φορά ήταν να ξερνάει ο άνθρωπο αίμα. Είχα τρομοκρατηθεί. Άλλοι καμιά δεκαπενταριά βλέποντα αυτό βγήκαν και δήλωσαν. Να μην τα πολύ γιατί όλοι μα τα ζήσαμε αυτά, εκείνη την ήθα μα ρίμαξαν στο ξύλο. Είχαμε απομείνει πέντε. Ωστόσο ένιωθα τι δυνάμει μου στα τελευταία, μα έβανα τα δυνατά μου. Κάποτε μα παράτησαν. Να σαλέψουμε δεν μπορούσαμε, μήτε να βγάλουμε μιλιά. Μέσα στα αίματα βουτυγμένοι και με ανοιχμένε πληγέ, παλεύαμε με τη σκοτεινιά, με τον πόνο, με την αγωνία. Σαν πήρε να χαράξει η πρωτομαγιά του 1948, ξαναφάνηκαν οι αλφαμίτε. Τι θα μα κάνουν, θέ μου, βοήθα μα. Μα άρπαξαν. Ο Κώστα Ταναρά δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του και τον εσέναν από τα μαλλιά. Μα πήγανε πιο ψηλά, εκεί στα δεξιά πάνω από το λιμάνι, εκεί που ήταν ένα καλυβάκι από ξερολιθιά και μα πέταξαν, Πονούσαμε, μα κανένα δεν μπορούσε να βοηθήσει τον σύντροφό του. Λέγαμε πω θα μα άφηναν αυτού, μα γελαστήκαμε. Ήρθαν ξανά οι αλφαμίτε και πιάσαν τον Νίκο Βολιώτη. Αυτόν τον είχαν άχτη. Και τον δέσαν έτσι όπω ήταν γυμνό στο στήλο που ήταν στη μέση τη καλύβα. Εμά του άλλου μα βάλανε όρθιου στι τέσσερι γωνίε. Δεν ξέραμε τι μα περιμένει. Μείτε και μπορούσαμε να φανταστούμε τα σατανικά του σχέδια. Άξαφνα λοιπόν βλέπουμε του αλφαμίτε να φέρνουν κάτι πλεμόνια και σε σηκώτια όλο αίματα και μπόχα. Πιάσανε λοιπόν να πασαλίγουν και να καλούνε όλα αυτά τα βρωμοκρέατα στο κορμί του καημένου του Βολιώτη. Ύστερα φτάσανε άλλοι αλφαμίτε με μια μεγάλη ξύλινη κάσα. Εμεί σούζα και άφωνοι, και ο βολιό τη χέρια και πόδια στη μέση τη καλύβα. Μα γιατί κουβάλισαν την κασόνα. Τι το έχουν για να μα καρώσουν. Παναγιά μου, βάλε το χέρι σου. Σώσα μα από του κανείβαλου. Ένα αλφαμίτη ζήγωσε στην κάσα και άνοιξε το καπάκι. Με μια ξεπετάχτηκαν καμιά δεκαριά πεινασμένε γάτε που τι είχαν κλείσει για αυτή τη δουλειά πάνω από μια εβδομάδα. Οσμίστηκαν τα λέσια και μέσα σε πρωτοφανέρωτα ανατριχιαστικά νιαουρίσματα χύμηξαν σαν πάνω στο κορμί του καημένου του βολιότη. Σπαραξιέ, η μία πιο πονεμένη και πιο θανετερή από την άλλη. Φρίκι. Μπροστά μα οι του δάντε. Οι γάτε λισασμένε, τρελέ από την πείνα, δάγκωναν τα κομμάτια, τα σηκώτια και μαζί και τι άρκε του βολιώτη. Μια άγρια πάλι έκαναν οι γάτε. Πια θα προταρπάξει τα πλεμόνια και όλε μαζί γατζωμένε πάνω στο βολιώτη, μπήγανε τα νύχια του βαθιά στο κορμί και τραβολογούσαν για να φάνε καταξεσκίζοντά τον. Μια γάτα είχε κολλήσει σαβδέλα στο λαιμό του, τρώγοντα πλεμόνια, μα κατασπαράζοντά τον κιόλα. Μια σβησμένη κραυγή έσκησε το πρωινό τη πρωτομαγιά και ύστερα ένα αργό ρόχο. Με μια στο κεφάλι του έγειρε και τα δάχτυλα το χεριό του ανοιγοκλίνανε μηχανικά. Ύστερα λιποθύμησα. Ύστερα δεν θυμάμαι πια τίποτα. Εδώ σταμάτησε να ιστοράει ο καλέμη. Τα δάκρυα κυλούσαν στα μαγουλά του, τα κίτρινα. Εκείνη τη στιγμή ένα ζουζουνάκι πήρε να τρέχει σερπετά πάνω στο χέρι μου. Για μια στιγμή λαστάθηκε και με τι δυο μικρούλε και ολόμαυρε χαντρίτσε των ματιών του, βάλτηκε και να μα κοιτάζει όλου που μένω με και παραλογιασμένη. Άρρωστο, μέσα στη σκηνή, Μα σήμερα νιώθω καλύτερα. Δεν με ψένει ο πυρετός και πήγα έψαπ με τα αποχωρητήρια χωρίς να με βοηθούν. Ακόμη μπάλωσε και το πουκάμισο, και ύστερα πήρα να ξεφυλίζω το περιοδικό Σκαπανεύση Μακρονίσου, Τεύχος 5 του 1949. Είναι πολυσέλιδο, με ποίηματα και διηγήματα, με πολλέ εικόνε και κρίσει διαπρεπών επισκεπτών. Όμως η προσοχή μου στάθηκε πάνω σε μια ολοσέλιδη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός των Στρατιωτικών κ. Παναγιώτη Κανελόπουλο. Διαβάζω λοιπόν με πολύ προσοχή. Κατά την επίσκεψή μου στην Μακρόνισον, διεπίστωσα με εθνική υπερηφάνεια ότι δεν υπάρχει ουδή παραπλανηθή ο οποίο να μην είναι δυνατόν να αποκτήσει την πίστη του στην Ελλάδα εφόσον η Ελλάδα στοργική στο μεγαλείων τη και μεγαλειώδη στη στοργή τη, χαρίσει σε αυτόν και πάλι την εμπιστοσύνη, της οποίας προς τη οποία προ στιγμή είχε καταστεί ανάξιο. Θεωρώ καθήκον μου να εξάρω την εμπνευσμένη πρωτοβουλία του προκατόχου μου Υπουργού κ. Στράτου και του τότε αρχηγού του επιτελείου αντιστρατήγου κ. Βεντήρη, οι οποίοι ίδρυσαν και ει όλων των συκοφαντιών και αντιδράσεων. Οργάνωσα το υπέροχο αυτό σχολείο εθνική μετανία και αναβαπτίσω των ασώτων ιών τη Ελλάδα ως και την διοικητική και εκπαιδευτική ικανότητα του συνταγματάρχου κυρίου Μπαϊρακτάρη και των αμέσων βοηθών του. Το έργο τη Μακρονίσου, αναγνωριζόμενο ήδη διεθνώ ω παράδειγμα και πρότυπο άξιος μιμήσεω ει αυτά θα ελευθέρω χώρας του κόσμου, αποτελεί τίτλο τιμή για όλου εκείνου οι οποίοι συνέβαλαν και συμβάλλουν στην πραγματοποίησή του.